ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό σκορπίδινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχολογωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε ένα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή δηλώνα στενοχώρια, να βάλουμε το παρακάτω, να δώσουμε μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, κοπιάστε, κοπιάστε. Πάμε και σήμερα να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε τα ποταπά μας, να κάνουμε το μουχαβέτι και κυρίως να κάνουμε σουλουμουντρούχου μια καραμπιπερίμ, να κληρώσουμε και ένα υπέροχο τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέα, στο υπέροχο, στο καταπληκτικό, στο φανταστικό Φιλοξενία. Μέσα από τα μηνύματά σας γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το μπουμπουνάτε, το αμολομπουμπουνάτε στο 545-26. Γεια σου Νεκταράκο, σούρχομαι καρδάση μου, σούρχομαι τέλη Ιουλίου, σούρχομαι αδερφέ μου, σούρχομαι αίμα μου. Αυτά που λέτε. Έχω σήμερα Σωτήρη Δασκαλάκη, πίσω από την κονσόλα, χαμογελαστός. Jason Statham, που τον μνημονεύαμε, είναι λέει το νέο challenge, το είδατε, που με καρατιά ανοίγουν το κούμπομα από το μπουκάλι. Το βιδωτό κούμπομα, το καπάκι ρε παιδί μου, πώς το λένε, με καρατιά, χωρίς να κουνηθεί το μπουκάλι. Μην το επιχειρήσετε σπίτι, θα κόψετε σίγουρα κανένα τένοντα. Δεν υπάρχει να τα κάνετε όλα που μπιπ, ειδικά αν είναι γεμάτο το μπουκάλι. Δοκιμάστε το με κανένα πλαστικό του νερού. Έχω να πω εγώ, αν έχετε ας πούμε, τέτοιο καημό, με καρατιά, και εννοείται δεν είναι τελείως βιδωμένο το κούπομα, έτσι το κούπομα, περνάει το πόδι τόσο ξυστά που τυκ, ανοίγει το καπάκι. Ο κόσμος, πώς βλέπετε, δηλαδή δουλειά δεν είχε ο διάολος. Τα είχε τρελάνει τα παιδιά του στο τεχνητό offside. Τραβιόταν, έβγαινε μπροστά. Offside το υπόψη αυτά. Για να μην πω κάτι άλλο. Αυτό που σκεφτήκατε. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει. Ξεκίνησε, θυμάσαι τότε. Με καλό σκοπό, ρίχναν τους κουβάδες με τα παγάκια και τα νερά στο κεφάλι τους. Αυτό είναι που λέμε ότι. Okay, εκεί άντε. Είχε ένα καλό σκοπό για μια νόσο που να συγκεντρωθούν χρήματα για να βρεθεί. Τέλος πάντων, ανακούφιση για αυτούς τους ανθρώπους και τα λοιπά. Το πήραν οι μοντέλες μετά, έριχνε ένας κουβάδες πάνω στον άλλο. Μετά το επόμενο ήταν, θυμάστε, να βγαίνουν και να φωτογραφίζουν ανάμεσα στα πόδια τους τον ήλιο. Έτσι. Δηλαδή, ο άλλος να κάθει, άλλοι με κλειστά τα πόδια για να φαίνεται. Πρέπει να έχει βέβαια και το σχετικό σώμα, έτσι. Και να φαίνεται ο ήλιος ανάμεσα εκεί στο τριγωνάκι το περίεργο. Ελά. Στον άντρα που κάθονται και τι. Το ίδιο, ναι ρε, μετά τα καλαμπαλίκια, κανονικά φίλε. Αν αυτό που λέμε τι είναι αυτό, αρχή BBB challenge είναι. Να φαίνονται τα καμπανέλια και στο βάθος το ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ρε παιδί μου να σκεφτεί ο καθένας και διάφορα άλλα που κατά καιρούς προέκυψαν. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε σε αυτό. Α, ναι, Jason Statham, είπα ότι είναι ο Jason Statham πίσω από την κονσόλα, γιατί είναι πραγματικά, βρείτε τις 10 διαφορές. Ο δασκαλάκης, αν δεν τον έχετε δει, είναι ίδιος. Ίδιος. Όπως ίδιος είναι ο καινούργιος μας προπονητής με το Σοάρες της Μπαρτσελώνα. Ακόμα και στο δόντι. Τώρα ειδικά που τον είδαμε από κοντά και πιο αναλυτικά και ξυρισμένο, είναι ίδιος με το Σοάρες στο Center Four. Αυτό που την άλλη φορά ήρθε με τον Άγιαξ εδώ και μας έκλεισε το σπίτι, γιατί δεν βρέθηκε ένα παουξάκι ένας με ευτήρας να κάνει μια πρόκληση. Έλα. Είχε γεννή, άλλο είχε γεννήσει και δεν το είπανε. Εκεί ήμασταν. Και ο Τσιρίλο ακόμα τον ψάχνει. Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι τότε ας βρισκόταν ένας χριστιανός να πάω ξέχει να κάνει ένα ξύς εκεί. Οι γιατροί σε αυτά ένα κλακ λέει θα κάνει. Τι κλακ ρε παιδιά, τι αλλάζεις. Ταχύτητα σε ντεσεβό. Τι είναι, joystick σε παλιό ατάρι. Κλακ, ένα κλακ λέει θα κάνει και το έβγαλε. Τι είναι ρε φίλε. Κι όμως. Είχε γεννήσει και του είπανε φεύγεις γιατί γεννάει η γυναίκα. Τι γεννάει. Είχε γεννήσει πριν το μάτς, αλλά σιγά μην του λέγανε. Δεν βρέθηκε ένας να του πει πστ, να σου πω κορόιδο, στο κρύβουνε. Κλαίει το μωρό γιατί ψάχνει τον πατέρα του, φωνάζει πατέρα! Παπά, πού είσαι Λουίς, πού είσαι, γιατί με άφησες μόνο μου, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Για τα παιδιά αυτό το στάρο, όπως καταλαβαίνετε, και με το που γεννιούνται κατευθείαν μιλάνε, έτσι. Και μάλιστα ελληνικά. Μετάφραση για να μην είναι μεταγλουτισμένο. Πρώτη μέρα χθες. Βρέθηκε εκεί ο άνθρωπος. Ο χρόνος τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Θα πούμε σχετικά, θα συζητήσουμε για αυτόν. Τα μεταγραφικά όχι απλά τρέχουν. Η υπόθεση
του Ολιβέρα είναι αυτή που βρίσκεται πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Τώρα παίζονται στρατηγικές όπως καταλαβαίνετε. Εμείς τον θέλουμε. Ο ίδιος θέλει, αυτή είναι η πληροφορία, ότι επειδή δεν είναι τόσο σίγουρος αν θα έχει ρόλο στην Πόρτο, αν θα μείνει καν ο Κωσεϊσάο δεν ξέρουν, γιατί μπορεί υπάρχει μια περίπτωση να φύγει να πάει στη Λάτσιο, να φύγει να πάει στη Νιουκάστλ, να φύγει. Τους ξύνησε στο τέλος ο Κωσεϊσάο. Δηλαδή ένα μήνα πριν το πρωτάθλημα τον αποθέωναν ο μεγαλύτερος προπονητής στην Πορτογαλία και τέτοια. Και μετά επειδή έχασε το πρωτάθλημα, έχασε και το κύπελο στα πέναλτι. Μην νομίζετε ότι ενδιαφέρουν πολύ με τους Πορτογάλους. Εγώ το διαπίστωσα αυτό το 2004 που βρέθηκα σε εκείνη τη χώρα για 10 μέρες. Πιο πολύ μοιάζουμε με τους Πορτογάλους παρά με τους Ιταλούς. Και δεν εννοώ εμφανισιακά. Εμφανισιακά όχι. Αλλά σε χαρακτήρα, σε χαβαλέ, σε τα κάνω όλα γιάχμα. Είμαι ικανός για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο. Μοιάζουμε περισσότερο με τους Πορτογάλους. Έχω την αίσθηση. Χώρια που μας αγκάλιασαν οι άνθρωποι σαν να ήμασταν πατριωτάκια από χθες. Με φοβερό τρόπο. Γυρίζω λοιπόν στον καινούριο προπονητή που όπως είχαμε πει από την πρώτη μέρα λέγεται Αμπέλ και όχι Άμπελ. Εδώ μπορούμε διάφορα χαζά λογοπαίγνια να σκεφτούμε. Όπως το Αμπελαέα, να αλλάξουμε λίγο το συνθηματάκι. Όπως το Αμπελελέ Αλέρτ που έλεγε το άλλο το μορφωμένο αγόρι με τα 7 πτυχία και τις 52 γλώσσες. Ο Τάκης Τσουκαλάς. Αυτό το λαμπρό υπόδειγμα οπαδού και τηλεοπτικού παραγωγού, τρομάρα μας. Υπάρχει και ένα άλλο πολύ ωραίο που σκεφτόμουν σήμερα ερχόμενο στο δρόμο, τέτοια σκέφτομαι όταν έχω στην εκπομπή, ότι αυτός που γούσταρε το Σάντος ήταν το Σαντόσκυλο. Αυτός που γούσταρε τον Άγγελο είναι το Αγγελόσκυλο. Υπήρχαν διάφοροι τέλος πάντων. Τώρα εδώ αυτός, όταν θα έχει πιστούς οπαδούς, θα λέγεται ο άλλος Αμπελόσκυλο. Δεν θα λέγεται Αμπελόσκυλο. Και το αμπελόσκυλο είναι το σκυλί που φυλάει το αμπέλι ή αυτό το οποίο γουστάρει τον Αμπέλ Φερέιρα. Οι άλλοι με Φουρέιρα, εμείς με τον Φερέιρα. Κι ας κλαίει στα ποτητήρια ο Μποτία, παιδιά. Για τον Μποτία είχε πει το Μαρινάκης. Για τον Μποτία. Δεν τρέπεστε λίγο. Κλαίει ρε το παλικάρι. Με κλάψει εμείς. Στεναχωριέσαι. Πολλές νύχτες. Πήγαμε το πρωί για εκπομπή με κόκκινα μάτια. Φουσκωμένα και πρισμένα. Σαν να είχαμε κάνει καταχρήση το βράδυ. Λέω λοιπόν ότι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, γιατί μπήκα χωρίς χορηγούς, εδώ και 51 χρόνια είναι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών στην πόλη. Κάντε τη βόλτα σας. LG ψυγειοκαταψύκτες. Καταπληκτικά πράγματα. Με φοβερό χώρο μέσα. Με προγράμματα να έχετε τα λαχανικά σας, τα φρούτα σας, τα τρόφιμά σας σε άριστη κατάσταση, σαν να τα έχετε μόλις πάρει από τον Μποστάνη. Όλα υπέροχα. Κάντε τη βόλτα σας, LG και τηλεορασάρες φυσικά, εννοείται, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Δεν ξεχνάτε ότι δώσαμε δώρο LG τηλεόραση αυτήν την εβδομάδα, θα ξαναδώσουμε τέτοιου είδους δώρο, τεράστιο. Το είπα και χθες, το διευκρινίζω, να μην το λέω κάθε μέρα και σας κουράζω, αλλά πρέπει, ότι σαν ένα ελάχιστο ευχαριστώ και χωρίς ποτέ να το ζητήσει ο άνθρωπος, γιατί είναι πολύ ταπεινός, ο Μάκης Παμπουκίδης, αδερφός μου, βάλαμε στο όνομα της ομάδας στο ηλεκτρονέτ. Αθλητήριος Ζουμουσού, ηλεκτρονέτ. Με αυτή τη σειρά, τίποτα δεν είναι τυχαίο, είναι σημαντικά πράγματα αυτά μικρά για μας. Και πριν το όνομά μας, δεν μας νοιάζει το όνομά μας, αλλά θέλω να πω ότι σε ένα μικρό ελάχιστο ευχαριστώ, γιατί έχει δώσει πάνω από 10.000 ευρώ δώρα. Το διευκρινίζω γιατί με ρωτάτε διάφορα. Μέχρι και αν μας χάκαραν τη σελίδα. Δεν μας χάκαρε κανένας. Για ένα μήνα θα είναι εκεί, σαν ένα ελάχιστο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει δώσει ένα κατάστημα δώρα. Ένα κατάστημα. Κλιματιστικά, τηλεοράσεις, κινητά, κάμερες, σκούπες, ιονιστές, τα πάντα όλα. Τα πάντα. Δεν ξεχνάτε Αιγαίων, το πιο φρέσκο ψάρι, κατευθείαν από τη θάλασσα το τρώτε εκεί, μοσχομυρίζει ο τόπος, πεντακάθαρα όλα. Πολύ μεγάλο μεράκι βάζουν στα δύο καταστήματα, και στο διοικητήριο 214.000 και στο ωραιόκαστρο 695666. Η οικογένεια Ιωαννίδη έχει φτιάξει δύο πρότυπες ψαραγορές, δύο ηχθειοπολία, πραγματικά ζηλευτά. Σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια, έρχονται στο σπίτι έτοιμα, χωρίς να μυρίζει η κουρτίνα, χωρίς να μυρίζουν τα έπιπλα, και να η ψαρίλα, και να το ένα και να το άλλο. Και έχουν και χώρους εστιατορίων, μπορείτε να τα φάτε εκεί. Και παντοπολία που το κάθε ψάρι έχει το δικό του κρασάκι, έχει το δικό του τσίπουρο, έχει το δικό του τέλος πάντων μπαχαρικό, έχει το δικό του, τη δική του σος δίπλα, σάλτσα, αληφή, οτιδήποτε. Όπως θέλετε, πείτε. Τι πω, άμα πεις αληφή κάτω στην Αθήνα, σε κοιτάνε για τους κάλους, φίλε. Τι, είναι στην ίδια κατηγορία με το φούιτ.
που νομίζουν ότι είναι Γάλλος, Γαλλοαρμένιος παίκτης, δεξιμπακ που έχει παίξει, να πούμε, για ένα διάστημα δανεικό στην Άιντραχτ Μπράουνσβαϊκ. Και βέβαια, γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, εκεί το παιδί σας θα πάρει αυτά που ονειρεύεστε και θέλετε. Και το λέω με απόλυτη συνέστηση των λόγων μου, σε ένα σχολείο με απόλυτη ασφάλεια, με φοβερές εγκαταστάσεις, με 130 χρόνια ιστορία, βραβευμένο ως μία από τις καλύτερες γερμανικές σχολές στον κόσμο, από τη μαμά γερμανική σχολή. 475-900 ξεκίνησαν τα προπαρασκευαστικά τμήματα, τηλεφωνήστε να εγγραφούν τα παιδιά σας, 5η-6η δημοτικού, να μάθουν άριστα τη γερμανική γλώσσα και μετά, στο τέλος όταν τελειώνουν, και πανελλαδικές δίνουν, αλλά και το αμπιτούα. Παίρνουν το χαρτί που είναι ένα διαβατήριο για τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, όχι μόνο στη Γερμανία πλέον, αλλά για οπουδήποτε στον κόσμο. Και με υποτροφίες κάθε χρόνο. Αυτά. Προχωράμε. Είμαστε πλέον στη διαδικασία της προετοιμασίας. Όταν λέμε ότι έχουμε έναν ηγέτη στην ομάδα, μια τεράστια προσωπικότητα, κάθε φορά με τα πιο απλά πράγματα σπεύδει να μας επιβεβαιώσει, σπεύδει να δικαιώσει το λόγο μας, την άποψη που έχουμε για τον Αντρέ Βιερίνια, ότι δεν είναι μόνο τεράστιος εντός των τεσσάρων γραμμών, είναι τεράστιος και τόσο κομβικός και σημαντικός και τόσο διαφορετικός και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Έχοντας την απόλυτη δικαιολογία για να μην ταξιδέψει αυτές τις μέρες, λόγω ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία αποκατάστασης μετά από έναν πάρα πολύ βαρύ τραυματισμό, δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα αν δεν πήγαινε στην παρούσα φάση στο Apeldoorn στην Ολλανδία. Όμως, γνωρίζοντας σε πόσο μεγάλη περιπέτεια έβαλε ο Ρουμάνος προπονητής Ρασβάν Λουτσέσκου την ομάδα, παρατώντας την, αδειάζοντας την 2 μέρες πριν την έναρξη προετοιμασίας, το πόσο μεγάλος βράχος ήταν αυτός σε λιμνάζοντα ύδατα μιας ομάδας που είχε βρει τη σταθερότητά της, την ομοιογένειά της, την ηρεμία της, τους ρυθμού της, τα χούγια της, ο ένας με τον άλλο, τις συνήθειές της. Απλά θέλαμε 2 ακόμα μεγάλες κινήσεις και τελείωνε εκεί. Έχοντας στο πετσί του απόλυτα τι σημαίνει η οικογένεια, ο οργανισμός, τι σημαίνει ο σύλλογος, ΠΑΟΚ, με όλα του τα γνωρίσματα, με όλα του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί είμαστε μια ιδιαίτερη ιστορία, είμαστε ένας ιδιαίτερος σύλλογος. Έχοντας λοιπόν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει, καταλαβαίνει ότι ο ρόλος του τώρα θα είναι καθοριστικότατος στην αφομοίωση, στην ενσωμάτωση, στον εγκληματισμό του καινούριου προπονητή. Ένας λόγος παραπάνω που είναι Πορτογάλος και αυτός, ένας λόγος παραπάνω που αν ήξερε ήδη κάποιους παίχτες από τον ΠΑΟΚ, ο Αμπέλ, ένας από αυτούς είναι σίγουρο ο πρωταθλητής Ευρώπης Βιερίνια, δεν το συζητώ. Και έτσι λοιπόν ο Αντρέ, όπως ήταν, πήρε το αεροπλάνο και πήγε εκεί για να βοηθήσει, και μόνο που θα τον δουν οι παλαιοί και οι καινούργοι παίκτες να είναι εκεί δίπλα στον καινούριο προπονητή, να του πει 5 κουβέντες αρχικά, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν πολύ ωραίες συζητήσεις. Ήδη ξεκίνησαν οι κουβέντες με τους παίκτες, με τους ήδη υπάρχοντες, με τους παλαιούς. Είναι καθοριστικής σημασίας η παρουσία του Αντρέ Βιερίνια. Μάγκας πρώτος. Βρέθηκε εκεί για να μπορέσει να δώσει και αυτός τη δική του βοήθεια. Και καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε. Από το πιο μικρό πραγματάκι μέχρι το πιο σύνθετο. Τώρα, ο καινούριος προπονητής που έχει να δώσει μάχη με το χρόνο είναι αυτός που θα αποφασίσει και για τις μεταγραφές που πρέπει να έρθουν. Όπως καταλαβαίνετε, συνεπικορούμενος νομίζω σε μεγάλο βαθμό από τον Μπράνκο, ο οποίος αποδείχτηκε, το ξαναλέω, μεγάλος μάστορας.
Έχω πει πολλές φορές, αν μας πούνε θα σας βάλουμε 10 γραβατωμένους μελαχρινούς αδύνατους που θα μοιάζουν μεταξύ τους και εσείς για 10.000 ευρώ, εγώ λέω. Θα μας πεις ποιος είναι ο τεχνικός σας διευθυντής, ο Μπράνκο. 10 χιλιάρικα. Μια χαρά, περνάμε όλο το χρόνο με 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα. Πες μας, ποιος είναι. Είμαι βέβαιος ότι δεν ξέρω, θα πω αυτός ένα μηδέν. Και θα πει, άχα δεις από εδώ. Τέλος πάντων, ο υπεύθυνος εκεί του διαγωνισμού. Αλλά δεν θα μπορέσω να... Ακόμα και αν έχω νομίζω μία ευκαιρία, αυτό θα πω, το αυτός ένα μηδέν, και ας χάσω. Αλλά θεωρώ ότι πολλοί από εμάς και από εσάς εκεί πέρα έξω θα κάνουμε λάθος. Γιατί τη φάτσα μου, τη φάτσα του, τη φάτσα μου, έτσι κι αλλιώς, αλλά τη φάτσα του, δεν νομίζω ότι την ξέρουμε. Και δεν μας νοιάζει κιόλας. Οι χειρισμοί του στην περιπέτεια, στη μεγάλη αναμπουμπούλα Λουτσέσκου, είναι πραγματικά μνημειώδης και υποδειγματική για το πώς μπορείς εν τη γενέση της να σβήσεις μία φλεγόμενη βάτο που μπορεί να σου κάψει όλο το δάσος. Αυτό ήταν εκεί. Με τον πυροσβεστήρα έσβησε το θάμνο που θα μπορούσε να πιάσει μετά δίπλα το Βένιο και μετά να πιάσουν τα Πεύκα που ήταν λίγο πιο πέρα. Και μετά τα άλλα Πεύκα. Και ήταν και κάτι άχυρα, να πούμε, σε ένα στάβλο πιο εκεί. Α, και ήταν και μια αποθήκη λίγο πιο πέρα με δυναμίτη και μπαρούτι. Καταπληκτικά. Α, και λίγα χιλιόμετρα πιο εκεί και ένα στρατόπεδο με όλμους και δυναμίτη. Έτσι ήταν η κατάσταση. Νομίζω το ξέρουμε όλοι. Ας μην γελιόμαστε. Εγώ λέω και χθες να μην είχε κλείσει και προχθές. Δηλαδή, αν Παρασκευή μας άδειαζε ο άλλος και Δευτέρα, Τρίτη δεν είχαμε ακόμα προπονητή, τι θα ακούγαμε στα τηλέφωνα, τι θα διαβάζαμε, Θεέ μου, στα πληκτρολόγια. Από φίλους και από εχθρούς. Ήταν λοιπόν με τον ταπεινό μικρό πυροσβεστήρα του. Τάκ, έζησε τη φωτιά και όχι μόνο αυτό. Χρακ, 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 κάνει μια φοβερή δεντροφύτευση. Έχει έτοιμο, βάζει ένα ωραίο έλατο εκεί, παιδιά, λέει, ορίστε. Σας έφερα και καλύτερο από το θάμνο. Όταν δε χθες τον πλησίασαν, γιατί μαθαίνουμε τώρα τι γίνεται, και του είπαν συγχαρητήρια, δημοσιογράφοι, παίκτες εκεί, άνθρωποι, οπαδοί της ομάδας που βρέθηκαν, συγχαρητήρια, γιατί κάτω από τέτοια πίεση, λέει, έκανες τέτοιο deal. Τι είπε ο μπαγάσας? Πίεση έχει, λέει, ο οικογενειάρχης που παίρνει, λέει, 500 ευρώ το μήνα και πρέπει να ζήσει, λέει, την οικογένειά του και τα δύο παιδιά. Για σαν του μάγκα. Ωραίος. Τι πίεση, λέει. Ευχαριστώ, λέει, αλλά πίεση έχει αυτός, ο οικογενειάρχης. Που 13 του μηνός τελειώνει ο μισθός και έχει άλλες, δυστυχώς, έχει άλλες τόσες μέρες ο μήνας. Αυτός έχει πίεση, λέει. Ο καινούριος λοιπόν προπονητής θα έχει και τη δική του βοήθεια. Εννοείται ότι είπε αμέσως ναι, μόλις του είπαν, ξέρεις, είχαμε εδώ τον Ολιβέιρα. Λέει, τον Ολιβέιρα της Πόρτο. Ολιβέιρα της Πόρτο. Μπορούμε να τον έχουμε? Λέει, θα κάνουμε μια συζήτηση πάλι. Θα κοστίσει φυσικά πολύ ακριβά η Πόρτο. Δεν είναι. Αν είναι ένα μαγαζί που αποκλείεται να πουλήσει φτηνά, είναι η Πόρτο. Όμως, όπως Σάββατο αυτού του Σαββάτου το πρωινό λέγαμε ότι και διαβάζαμε και λέγανε αυτοί 12 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα ο Φεραίρα. Σιγά μην τον πάρετε, ρε, μας λέγανε. Έλα όμως που η τακτική να πιάσεις πρώτα τον προπονητή και να του πεις, γεια σας, εμείς είμαστε το ΠΑΟΚ. Ρώτα για μας. Ρώτα. Αν δεν ξέρεις, γιατί έχουμε κάνει ευρωπαϊκές πορείες, γιατί κάναμε double. Γιατί, ρώτα το Σάντος και τον Κοσέισάο να σου πούν. Για μας. Πάρε το Βιερίνια και ρώτα. Όταν τον προσέγγισε λοιπόν η ομάδα, του είπε, τι παίρνεις εκεί? 4 εκατοστάρικα. 4 εκατοστάρικα. Πώς σου φαίνεται να πάρεις τα πενταπλάσια? Να πάρεις 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και να παίξεις ομίλους Champions League. Παπ, αμέσως. Άλλαξε όλο αυτό. Και πήγαν περίπατο τα 12 εκατομμύρια ρήτρα. Γιατί όταν εμφανίζεται ο προπονητής και σου λέει, κύριε, ξέρω ότι ήρθε αυτή η πρόταση και θα με ενδιέφερε. Έτσι λοιπόν,
Όλα είναι πιθανά για τον Ολιβέιρα. Το 12 εκατομμύρια ρήτρα δεν ισχύει πλέον. Ένα χρόνο πριν τη λήξη του συμβολέου του, το θέμα είναι να ψηθεί ο ίδιος. Εγώ τον θέλω πάρα πολύ το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί θεωρώ ότι μας έδειξε μόνο ένα 30% από τις δυνατότητες του. Πολύ σημαντικό που ξέρει που έρχεται, πολύ σημαντικό που έζησε αυτό το εξάμηνο πέρσι με το double, με το αίτητο, με τις συνθήκες. Θα έρθει ένας έτοιμος. Αν δεν είναι αυτός όμως, θα είναι ένας άλλος ίδιου επίπεδου και το ίδιο ακριβώς. Ο Ιβάν τρελάθηκε με αυτά που του επιφύλασε ο Ρουμάνος και ο πατέρας του, κουβεντούλες. Δεν του παίρνει. Προφανώς, 3 έδωσε στην Μπράγκα και 2-3-6 στον νέο προπονητή. Μάλλον, 9 εκατομμύρια μάλλον ήθελε να ξοδέψει. Άντε και τα 2 πες τα πήρε έτοιμα από τον Λουτσέσκου. 7 είναι καλά, πώς το βλέπεις. Μόνο για τον προπονητή που ερχόμενος ένας τέτοιος ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις κανένα δεκάρικο ακόμα για να τον πρικήσεις. Δεν γίνεται. Τώρα οι πρώτες εντυπώσεις. Αυτό που τους είπε με το που γνωρίστηκαν, ξέρω τι έχετε κάνει πέρσι, ότι κάνατε μια φοβερή χρονιά, ότι πήρατε το double, θέλω να κάνουμε το ίδιο. Και τσουκ, έριξε την πρώτη δική του, ας το πούμε, να το πούμε πινελιά, θέλετε να το πούμε σπόντα για τον προηγούμενο, να το πούμε τη δική του παρεμβασούλα, όπως θέλετε πείτε το, αλλά το θέλω να παίζουμε πιο γρήγορα από ό,τι παίζατε. Εσύ πώς το κλαμβάνεις ρε δασκαλάκι, για πες. Δεν είναι λίγο μία ότι, ωραία, φοβερή επιτυχία κάνατε, βεβαίως ναι, αλλά θέλω να παίζουμε πιο γρήγορα. Ήδη δηλαδή δείχνει ότι, ότι okay, ναι, αυτό το παιχνίδι, πιο ασφαλές που κάνατε ας πούμε, το πιο αργό, χτίσιμο του παιχνιδιού με αυτόν τον τρόπο, okay, γιατί αυτός με το που έκλεισε, δεν πιστεύω ότι κοιμήθηκε το βράδυ, πρέπει να έχει δει 52 DVD. Από το ΠΑΟΚ, Πανατολικός ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, μέχρι και το ΠΑΟΚ Μπεμφίκα, το ΠΑΟΚ Βασιλεία και τα λοιπά. Τα πάντα. Μέχρι το ΠΑΟΚ αετός Αχλαδινής. Κύπελο Δέλτα Εθνική. Η πρώτη του λοιπόν παρεμβασούλα ήταν αυτή. Θέλω να παίζουμε πιο γρήγορα. Η δεύτερη ήρθε στην προπόνηση που δοκίμασε το 4-4-2. Εγώ θα πω αυτό που νιώθω κατευθείαν όπως πάντα. Ένα μικρό σφιξιματάκι το ένιωσα. Διότι ο προηγούμενος πήγε να παίξει 4-4-2. Θυμάστε, νομίζω ήταν ο Στανόγεβιτς. Βέβαια, άλλοι παίκτες, άλλη ομάδα, άλλο, όλο, όλο άλλο. Ένας λόγος που επιλέχθηκε τούτος ο προπονητής, και αυτό σας το λέω από με τον πιο έγκυρο τρόπο, επιβεβαιώνεται, είναι επειδή είναι ευέλικτος, επειδή δεν έχει αιμονές να παίξω αυτό, θυμάστε, ο Τούντορ. Εγώ θα παίξω αυτό που έπαιζε η Γιουβέντους. Ρε άνθρωπε του Θεού, άλλους αμυντικούς έχει η Γιουβέντους, άλλους έχουμε εμείς. Δες λίγο, μην είσαι τόσο ξεροκέφαλος. Εγώ θα παίξω αυτό με τους τρεις αμυντικούς. Φάτω το κεφάλι σου. Θεωρώ λοιπόν ότι στο μεγάλο προσόν ενός προπονητή είναι να είναι ευέλικτος, να μην είναι αιμονικός, να καταλάβει γρήγορα. Εγώ δεν λέω ότι η ομάδα δεν μπορεί να παίξει 4-4-2, και αν παίξει 4-4-2, 150% θα αποκτηθεί και άλλος επιθετικός. Εδώ είναι το σημείο που λένε πολλοί, κοίτα ρε τον Κουλουράκο, δεν πρόλαβε ρε, που έφυγε ο άλλος, και ότι για λίγες μέρες πιθανό να το είχαμε το center for για το 4-4-2. Τώρα πάει, δεν, το να καθόμαστε και να λέμε τι θα κάναμε, αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, ήταν κατερπιλάρ. Αλλά τέλος πάντων, λέω όμως ότι με το πρώτο θέλησε να δοκιμάσει το 4-4-2. Αυτός ξέρει, τι θα του πούμε εμείς. Όχι, μην παίζεις 4-4-2, γιατί μπορούμε μόνο 4-3-2-1 ή 4-2-3-1, όχι. Άστο, οι παίκτες θα δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Φαίνεται ένας ευφυής άνθρωπος, θα δει και αυτός πόσο μπορούν να υποστηρίξουν ένα άλλο σύστημα ή πόσο εύκολα έχουν αφομοιώσει το παλιό σύστημα
Δεν θέλω να μπαίνουμε και να του κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά, λέμε την άποψή μας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει το μικρόφωνο. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τις εκπομπές. Να λέμε τη δική μας άποψη. Αλλά να του επιβάλλουμε του ανθρώπου αυτού που είναι και σύμφωνα με τους Πορτογάλους, οι οποίοι ακόμα εξακολουθούν να μην το πιστεύουν ότι αυτός ο προπονητής ήρθε στον ΠΑΟΚ. Το επόμενο νούμερο 1 της Πορτογαλίας, έτσι γράφουν. The next big thing. Άνθρωποι που τον είχαν στο ελάχιστο για την Μπενφίκα και για την Πόρτο, στη χειρότερη δηλαδή θα πήγαινε σε μία από αυτές τις δύο, και μέχρι να πάει για Αγγλικές, για Ιταλικές, στην Ισπανία, είχε γραφτεί ότι αν έφευγε ο Βαλβέρδε ήταν μέσα στους 3 υποψηφίους για την Μπαρτσελόνα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έκανε καλή εντύπωση που απολογήθηκε στους δημοσιογράφους για τα αγγλικά του. Φίλε, άσε. Το προηγούμενο με τα αγγλικά δεν είχα. Έχουμε συνειδήσει. Μην απολογήσε. Όλα καλά. Όσο απόμακρος χρειαζόταν, με χιουμοράκι, όσο φιλικός έπρεπε με τους παίχτες. Σας λέω τώρα έτσι οι πρώτες εντυπώσεις. Άνθρωπος σοβαρός, αλλά και με προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση, αλλά και ταπεινός ταυτόχρονα, χωρίς να μιλήσει πολύ για τον εαυτό του. Και από την πρώτη στιγμή τώρα είναι να μάθει. Να το βοηθήσουν όλοι οι παίχτες. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα. Πρέπει όμως να έχει μαζί του και την ομάδα. Να θέλει και η ομάδα να τον βοηθήσει. Οι παίκτες, όλοι. Δεν μιλάω για τον οργανισμό, όλους τους υπόλοιπους, εννοείται. Την κλήρωση την είδατε. Οκ. Okay, εντάξει. Είπαμε ότι με όλους παίζουμε. Ας πούμε τα σημαντικά, ότι την ένατη αγωνιστική, 12η είμαστε με το Γαύρο στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή, νομίζω τέλη Νοεμβρίου κάπου εκεί είναι. Αν δεν κάνω λάθος, 30, 11ου, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω, αλλά εκεί Νοέμβριο κάπου. 12η με τον Βάζελο εδώ, 4η αγωνιστική με το Συμπολίτη, ξεκινάμε με 2 εντός έδρας μάτς, με 2 αναμετρήσεις, ΠΑΟΚ Πανετολικός, ΠΑΟΚ Πανιώνιος, 24-26 Αυγούστου, το πρώτο μάτς. Καλό είναι που στην αρχή ακόμα έχουμε, που ακόμα η ομάδα δεν έχει βρει τα πατήματά της, καλό είναι που θα έχουμε 2 εντός έδρας παιχνίδια. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μέχρι και για σύφυλλη εξετάστηκε ο Ντόγκλας. Το λέω αυτό σε φίλους που έχουν μια ανησυχία. Μέχρι και για σύφυλλη τον έκαναν εξέταση. Πάμε διάλειμμα. Η Βραζιλία 2-0 την Αργεντινή. Άλλο ένα τελικό που δεν θα πάει ο Μέση και νομίζω ότι τελείωσε κιόλας με την Εθνική Αργεντινής. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εσύ! Εσύ! Δεν πέφτει με τίποτα! Το δηλώνουμε, το διατρανώνουμε, ενημερώνουμε φίλους και οχτρούς, δικούς μας και αντιπάλοι, όχι αντιπάλους. Έχεις φύρε την κρυσταλλιέρα, κάνε λίγο έτσι, κάνε λίγο έτσι. Στο Δέλτα πήγαινε και που λέει, όχι δασκαλάκης, δεν αφήνουμε τίποτα άσπαστο. Αγώ, φίλε! Η πρώτη είναι μπογάνα, που έλεγε η μάνα μου. Είναι αυτά τα γυάλινα τα ταψιά που φτιάχνει τα ψητά, να πούμε το... Βάλε ξανά λίγο το πρώτο. Την πρώτη. Το χοντρό το γυαλί. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, έτσι, έτσι. 23-10-287-888. Πάμε, 5 γραμμές περιμένουν, να μην σας αφήνω παραπάνω. Θυμίζουμε ότι εδώ είναι το Ζουμουσού, εδώ είναι οι αθλητήριοι. Θα κάνουμε την αιμοδοσία μας μες στο καλοκαίρι, εννοείται, δεν ξεχνάμε, δεν αφήνουμε έτσι, εννοείται, αυτά είναι το οξυγόνο μας χωρίς αιμοδοσίες. Τρέχει ήδη το δίδυμο Τσόφα Άντσου. Πάμε σε εσάς, καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. 1, 2, 3. Με έναν ελιγμό πάνω στη γραμμή. Τι έκαναν, πού είναι τα κατά για τα άλλα. Φίλε, άλλοι 4 αναβοζίνουν τα λαμπάκια και έχεις κάνει τρομερή κίνηση τώρα να πω τι μπορμπόκεις να πω εκεί φίλε, πάνω στη γραμμή. Αυτά είναι κάτι συνηθισμένα για μας. Εγώ, ο Γιώργος παράδειγμα και ο Θουβού κάποιες στιγμές που έτσι. Εντάξει παιδιά, δεν κάναμε και τίποτα. Σημασία έχει να κερδίζει το ακροατήριο. Μα είμαστε και λίγο μετριόφρονες, εντάξει. Έλα τα γόρι μου, λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Το ότι ζούμε μοναδικές και μεγάλες στιγμές δεν το συζητάμε. Ζούμου σου εδώ και πολλά χρόνια. Και στήριξη στον καινούριο προπονητή. Το λέω
Κάθε μέρα θα το λέω. Με όλο μας το είναι, όχι στα πανηγύρια και στις χαρές, σε μια υποτιθέμενη στραβή. Ας δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο χρόνο να μας δείξει αυτά που ξέρει. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία και είναι αυτά που περιμένουμε. Και επειδή πρέπει να κάνουμε και λίγο μια αυτοκριτική να πω, γιατί ρίξαμε, είπαμε, του έχουμε ρίξει του φευγάτου μας, αυτή η κίνηση μόνο καλά αποτελέσματα θα φέρει. Γιατί καλό το αμυντικό το ποδόσφαιρο, αλλά εάν δεν παίξουμε ένα ποδόσφαιρο εισάξιο για εκεί που ονειρευόμαστε, και αυτό που ονειρευόμαστε είναι το Champions League, που για μένα πρώτα πρέπει να περάσουμε από το Europa, εκεί να καθιερωθεί μια ομάδα, γιατί το άλλο μπορεί να είναι, ή είναι πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει να μιλώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επειδή ήθελα να πω κάτι για τον Λουτσέσκου, έχει κάνει πολλά λάθη, τα πληρώσαμε, δεν μπορέσαμε στην Ευρώπη, δεν έχουμε κάνει όνομα, και αυτό θα το αποκτήσουμε, είμαι σίγουρος, με το ποδόσφαιρο που θα παίξει αυτό το παλικάρι. Μακάρι. Μακάρι. Και ξέρεις, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να λειτουργούμε έτσι. Αυτά, λίμωνο, τώρα. Εάν, και να ευχόμαστε να έχουμε δοκάρι και έξω. Εντάξει. Θέλει και τύχη. Θέλει και βέβαια. Τύχη. Θέλει και τύχη. Λοιπόν, τα φιλιά μου, η ηρεμία την οποία διαπιστώνω ότι υπάρχει από την πλευρά μας. Πολύτη. Και έτσι όλα πρέπει. Θα πάνε καλά. Φιλιά πολλά! Ζούμου σου! Γεια σου Μένιο, γεια! Ζούμε μεγάλες στιγμές, ζήστε τις όλες τις στιγμές. Όλες. Καλημέρα σας. Είπαμε, δεν αφαιρούμε τίποτα από αυτά τα καλά που έκανε ο Λουτσέσκου. Το λέω κάθε μέρα, είναι σημαντικό να είμαστε έντιμοι πάνω σε αυτό. Όσο για τον τρόπο που έφυγε, τα είπα, τώρα λέω, τα λέω τρεις μέρες, μην λέω ξανά τα ίδια και σας κουράζω. Τα είπαμε. Έλα Στράτε, έλα γόρι μου, έλα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ παρακολούθησα λίγο έτσι κάποια βιντεάκια από την προπόνηση, διάβασα και το ρεπορτάζ σχετικά με τις πρώτες προπονήσεις. Δεν είμαι και πολύ ζεστός. Δεν μου άρεσε αυτό που διάβασα. Ως προς τι δηλαδή. Ο λόγος είναι ότι όταν, καταρχάς ο ΠΑΟΚ, να υπενθυμίσουμε σε όλους, ότι πέρυσι το 4-4-2 το έπαιξε στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται με 4-4-2. Ναι. Όταν δεν έχει την μπάλα. Δεν, ήταν οπότε, δεν έπαιξε κλασικό 4-4-2 ο Λουτσέσκου όλο το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ, όσον αφορά στην άμυνα, ναι, okay, ναι. Ο ΠΑΟΚ όταν αμήνεται κοστή παίζει κλασικό 4-4-2. Όποιος δεν το βλέπει, ας πάει να κοιτάξει, okay. Ας βάλει κολλήρια. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις ένα επιτυχημένο project όπως το περσινό, άσχετα με το τι έκανε ο Λουτσέσκου στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, ναι, η ομάδα ήταν σε όλα τις τα μάτς, με εξαίρεση 4 εξαιρέσεις, ξέρω εγώ, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, ναι, ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο. Σωστά. Το πάτησε σωστά κάτω. Οπότε, όταν έχεις ένα τέτοιο group με παίχτες, το οποίο το μόνο που θέλει είναι το κάτι παραπάνω, δεν πας να σβήσεις από την αρχή αυτό που έκανε ο προηγούμενος. Να Στράτο μου, επειδή είναι μόνο μισή προπόνηση, να περιμένουμε, ναι, λίγο. Αυτό που είδα, σου λέω, δεν μ' άρεσε. Ναι, ναι, δεν μ' άρεσε για αρχή. Για ξεκίνημα δεν μ' άρεσε. Να περιμένουμε, εγώ δεν θα ξεκινούσα. Ναι, να περιμένουμε λίγο, δηλαδή δεν είναι ούτε καν μία προπόνηση. Κάτσε να δούμε. Δεν αφόρησα προπονητή. Είπα ότι αυτό που διάβασα στο ρεπορτάζ δεν μου άρεσε. Ναι. Δεν ήμουν παρόν, δεν έκανα εγώ προπόνηση. Ότι του ζήτησε 4-4-2, αυτό λες. Και δεν έμεινε στο περισσότερο. Όχι, όχι. Αυτό που με ενόχλησε είναι το κατευθείαν πήγε να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Έτσι. Από την πρώτη μέρα. Ας περιμένουμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, να δούμε. Πώς θα παίξει, αν θα δεν παίξει. Δεν αφορίζω, απλά λέω κάτι το οποίο μου έκανε αρνητική εντύπωση. Δηλαδή είναι τόσο πολύ νωρίς. Ίσως ήθελε και αυτός με τον καλημέρας να δείξει ότι εντάξει, καλός ο προηγούμενος, αλλά θέλω και εγώ να δω πράγματα. Ναι, έτσι, αυτό όμως δηλαδή, το κάνει σταδιακά. Δεν το περίμενε, μα έχει ούτε μισή μέρα δεν είναι. Περίμενε. Αυτό περίμενε. Είναι το θέμα. Θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά, ας το πούμε έτσι, να το πω αλλιώς, η μαγιά ενός προπονητή φαίνεται το πώς μπορεί να προσαρμοστεί, το πώς μπορεί τη δική του πινελιά να τη βάλει εκεί που υπάρχει. Ακριβώς. Ήδη κάτι πετυχημένο χωρίς να γκρεμίσει. Να πάρεις το καλό και να το κάνεις καλύτερο. Μπράβο. Όχι να το αλλάξεις αυτό όπως βολεύει εσένα και όπως αρέσει εσένα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι ήδη δεν έκανε αυτό. Κάτσε λίγο. Αν δούμε ότι σε όλη την προετοιμασία παίζει μόνο 4-4-2. Ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα, στα φιλικά όλα παίζει μόνο αυτό το σύστημα και δεν αλλάζει. Τότε μπορούμε να το πούμε. Αλλά ας παίξει και 11-0-0. Δεν με ενδιαφέρει εμένα το σύστημα που θα παίξει. Μας νοιάζει. Μας νοιάζει να κερδίζει η ομάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό. Εγώ αυτό που με στεναχωρεί και με στεναχωρεί εντός εισαγωγικών, με κάνει να σκέφτομαι λίγο δύσκολο το αύριο,
είναι το γεγονός ότι προσπαθεί από την πρώτη μέρα όπως έκανε και ο Στανόγεβιτς. Ας το δούμε. Περίμεναν. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Περισσότερο είναι ανησυχία παρά. Ανησυχία, ναι, αυτό παρά διαπίστωση. Ξέρεις γιατί λέω ανησυχία παρά διαπίστωση. Διαπίστωση δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι. Δεν έκανα εγώ προπόνηση μαζί. Όχι μόνο αυτό, αλλά γιατί είναι και μισή μέρα. Δηλαδή δεν έχει πάει ο άνθρωπος ούτε καν ακόμα, δεν πήγε. Λέω λοιπόν. Η ευφυΐα ενός προπονητή φαίνεται και στο πώς μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να παίξει το υλικό που έχει, τι ταιριάζει στην ομάδα που έχει, στο ρόστερ που έχει, τι μπορεί να υποστηρίξει η ομάδα, τι μπορεί να παίξει καλύτερα ίσως. Όλα αυτά δεν είναι η δική μας δουλειά. Ναι, έχουμε ανησυχία, ναι, έχουμε αδειμονία. Προφανώς, ναι. Προφανώς. Α, εγώ έμαθα, τι έμαθα, σου λέω τώρα. Που ναι. είχα ήθελα να αποφύγω να την πω αυτήν την κουβέντα, θα την πω όμως γιατί και εγώ ανησύχησα χθες. Έμαθα λοιπόν ότι ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε αυτός ο προπονητής είναι επειδή είναι προσαρμοστικός, επειδή είναι ευέλικτος και όχι αιμονικός. Και μπορεί να παίξει, μπορεί να παίξει και αυτό το σύστημα που είχαμε και άλλο σύστημα κτλ. Μου το είπε ένας άνθρωπος που το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, να ξέρεις λέει ανάμεσα ήταν τρεις. Όταν τέθηκε το θέμα ποιον από τους τρεις, η απάντηση βέβαια δεν ήταν αυτόν ένα μηδέν, αλλά ναι. Ποιον από τους τρεις, ποιος μπορεί να παίξει αυτό το σύστημα που παίζουμε, ήταν η ερώτηση, από τους τρεις, αυτός. Αυτό. Μάλιστα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, καλώς το παιδί. Γεια σου Γιώργο. Γιώργο! Κυρεμένιο, σταμάτα να δίνεις φακελάκι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σταμάτα. Θα γίνει καταγγελία. Λοιπόν, όσο για το φίλο. Όχι! Ο ηχολήπτης μας είναι πεντακάθαρος, είναι κρυστάλλινος. Δεν δέχεται τίποτα από αυτά. Εγώ πήρα τηλέφωνο 8 και 24. Πότε πρόλαβε και πήρε. Τέλεια. Και το φακελάκι ήταν διάφανο. Διάφανο, ε. Για πες. Πάμε τώρα για το φίλο που πήρε προηγουμένως. Ρε παιδιά, ακόμη δεν ήρθε ο προπονητής. Ακόμη δεν έδειξε τίποτε. Κατευθείαν να πούμε το μακρύ και το κοντό μας. Ναι ρε παιδί μου, okay, την ανησυχία του είπε. Δεν σημαίνει, ούτε μισή προπόνηση δεν έχει κάνει. Ας δούμε, περίμενε. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει, τι θα κάνει, τι θα δείξει. Γιώργο μου, θα σου πω το εξής. Πού δικαιολογώ αυτούς που ανησύχησαν εχθές κάπως. Όταν υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι πετυχημένη, όταν ξέρεις ότι η ομάδα την προηγούμενη φορά που πήγε να παίξει αυτό δεν μπόρεσε και είχε άσχημη εικόνα, όταν ξέρεις ότι είναι μια κατάσταση στρωμένη, να πω έτσι μια παλιά λέξη. Δεν διαφωνώ καθόλου. Τότε αλλά όταν έρθει, το... ανησυχείς λίγο κάπως, όμως... Να πάρουμε και το άλλο. Να πάρουμε και το άλλο που λέει ότι ρε παιδιά, ας δοκιμάσουμε, είναι μεγάλη παίκτες. Ναι, όχι, όχι. Να δούμε μήπως παίξουμε, πολλές φορές πέρσι δεν είπαμε, αυτό με τον έναν επιθετικό, βάλε κι άλλον ένα ρε παιδί μου. Ειδικά στα μάτς με μέτριους αντιπάλους, βάλε έναν δεύτερο εκεί να παίξουμε λίγο. Δεν το είπαμε πολλές φορές. Ακριβώς. Πέρσι, το είπαμε. Πρέπει να αλλάξει το στυλ, γιατί το μάθανε οι αντίπαλοι μας. Το πώς παίζει και πώς στείνεται η ομάδα του ΠΑΟΚ εντός ή εκτός έδρας. Να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, μου επιτρέπεις. Ότι σημαίνει ότι θα παίζουμε ένα σύστημα με όλους τους αντιπάλους. Δηλαδή, ακριβώς, το ίδιο σύστημα ακριβώς θα παίξουμε π.χ. με την Μπαρτσελόνα στους ομίλους, το ίδιο να πούμε με τον Όφη ή με τον Απόλλωνα της Αθήνας ή και την Κέρκυρα, δεν ξέρω εγώ τι, με τον Πανετολικό. Εδώ μέσα στην Τούμπα. Δεν έχουμε πει πολλές φορές, ρε παιδί μου, δοκίμασε και αυτό με τον έναν επιθετικό, βάλε και έναν δεύτερο. Πολλές φορές το είπαμε πέρσι. Δοκίμασε δίπλα στον Άκπομ, βάλε τον Άκπομ μαζί με τον Πρίγιοβιτς, βάλε τον Άκπομ μαζί με τον Σφιντέρσκι. Δοκίμασε κάτι άλλο. Αυτό πιθανώς να θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Αυτός δεν είναι χαζός να θελήσει να γκρεμίσει τα πάντα. Και κάτι άλλο με τα παιχνίδια. Περίμενα τουλάχιστον να τα έδειχνε το Open και όχι το ΠΑΟΚ TV. Ναι, σήμερα για το πρώτο φιλικό λες. Ναι, για το πρώτο φιλικό. Τα υπόλοιπα θα μπορέσει το, νομίζω, το Open TV να μας τα δείξει. Ναι. Ο καθένας δεν κατακίνεται με αυτά. Ή να τρέχει ο καθένας στο διπλανό του σπίτι, τον φωνάζει. Ξέρεις, εγώ δεν το ξέρω το χειριστό κτλ. Θέλω να σου πω ότι θα δώσω πολύ πολύ λίγη σημασία στο απόψινό φιλικό.
Είναι... Εντάξει, δεν είναι μια... είναι, να σου πω κάτι, αυτό ήταν κλεισμένο τόσο νωρίς από τον προηγούμενο προπονητή. Με την προηγούμενη κατάσταση. Okay. Τώρα δηλαδή ο καινούριος που ήρθε και ακόμα καλά-καλά δεν έχει γυμνάσει. Όχι, δεν ξέρει τα ονόματά τους. Όχι, δεν ξέρει τις θέσεις τους. Είναι ένα φιλικό το οποίο και μάλιστα με την Alkmaar που είναι έτοιμη αγωνιστικά. Κάτι εντάξει. Άλλο okay. Για να κλείσουμε. Ναι. Σαντορίνη και Μύκονο, πότε θα κληρώσεις? Σαντορίνη και Μύκονο, μαζί κιόλας. Ένα από τα δύο. Μύκονο και Σαντορίνη. Τώρα που μου λες, ιδέα μου δίνεις. Δεν έχω κληρώσει κανένα νησί, θα το ψάξω. Φιλιά Γιωργάρα μου. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν, Κωστή μου, άκουσε τώρα χθες το βράδυ. Ήμουν στο καφενείο με ένα γάβρο, ο οποίος έχει, πώς να σου πω, κάποια κονέ μας, εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα και έχει τις γνωριμίες. Θέλω να πω το εξής, ότι μου ανέφερε για τον προπονητή τον, αυτό που πήραμε. Μπράβο σας, μου λέει, ανεβήκατε πολλά σκαλοπάτια πάνω, γίνατε μεγάλη ομάδα, πολλά λεφτά ρίχνει ο Ιβάν, το απέδειξε σε όλα σας, είσαστε μάγκες. Όμως, μου λέει, δεν έχετε υπολογίσει ένα πράγμα. Του λέω, τι αδερφέ, και τι μου λέει, Κωστή, τι φαντάζεσαι? Τι. Άκου να σου πω τι μου φαντάζεσαι. Δεν έχεις υπολογίσει, μου λέει εμένα, τον Γκούλη μου λέει εμένα, που είναι κουμπάρος με τον Μαρινάκη μου λέει εμένα. Μόνο και μόνο, μπράβο. Δηλαδή, μου λέει εμένα, κάτι. Με τον Βαρτινογιάννη, Βασίλη. Και δεν άντεξε την πολιτική πίεση, μου λέει εμένα, τόσα χρόνια πήρε 17 συγχώμενα πρωταθλήματα και δύο μόνο Παναθηναϊκός. Μόνο και μόνο εμένα... ο Γαύρος, ο μέσος Γαύρος, γιατί αυτός εκφράζει πραγματικά τον μέσο όρο των Γαύρων. Μόνο και μόνο που περιμένουν και έχουν την ελπίδα ότι θα βγει ο Κούλης και θα τους ξαναπάει το πρωτάθλημα ο Κούλης, λες και θα παίξει ο ίδιος, θα τους πάει το πρωτάθλημα στον Πειραιά, αυτό δείχνει πόσο έχουν μικρύνει ή πόσο συνηθισμένοι ήταν σε τέτοιου είδους πρακτικές, Βασίλη μου, αυτά τελειώσανε. Και ο Κούλης να βγει, που θα βγει, τι θα πάει να κάνει? Θα πάει να πειράξει το βάρ, θα πάει να σφυρίξει ο ίδιος, οι παράγκες τελειώσανε. Μόνο και μόνο που ελπίζουν ότι θα βγει ο Κούλης και θα ξαναγυρίσει εκεί η κατάσταση, δείχνει πόσο έχουν μικρύνει. Ή μάλλον πόσο συνηθισμένοι ήταν σε αυτές τις πρακτικές όλα τα χρόνια. Αυτοί σαν λαός είναι πραγματικά μικροί μπροστά σε εμάς, στην αγωνιστικότητα που έχει λαός του ΠΑΟΚ. Όμως δεν έχουν ίχνος, δεν έχουν τσίπα, δεν έχουν ντροπή. Λοιπόν, θυμίσου το αυτό που σου λέω, ότι τα λόγια που μου είπε το παλικάρι, ότι λυπάμαι πολύ, μου λέει εμένα, εμείς βάλαμε κάτω βαθμό. Έρχεται η σειρά σας τώρα, μου λέει εμένα, να γυρίσετε το επίσης, πάλι στη θέση σας. Πες το, αν το ξαναβρεις στο καφενείο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι μου έκλεψε το πρωτάθλημα. Μα του το είπα. Μπράβο. Δεν μου έδωσε, δε μου έδωσε κανένας τίποτα. Κανένας τίποτα. Μου του το είπα. Με το ΣΥΡΙΖΑ εγώ έχασα το πρωτάθλημα. Δεν έχω πάρει άδεια να χτίσω γήπεδο που θα το κάνω με την τσέπη μου. Οπότε του λέω, εγώ δεν είμαι ευνοημένος. Αδικημένος είμαι. Παρ' όλα αυτά έχω πάρει 3 συνεχόμενα κύπελα, του λέω. Αλλά εσείς, του λέω εγώ, μόνο έτσι μπορείτε να μας αντιμετωπίσετε. Μόνο άσου με την πολιτική. Άσου να ελπίζουν. Άσου να ελπίζουν. Γεια σου, Βασίλη. Καλή σου μέρα, αδερφέ. Φιλιά. Καλά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πρώτη φορά παίρνω τουλάχιστον αυτό το ραδιόφωνο. Και τελευταία. Είσαι ο Μιχάλης από Αλεξάνδρεια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Τι γίνεται? Έχουμε μιλήσει παλιότερα επί αρένα. Πιο παλιά. Επί 103. Ναι, ναι. Όχι ρε φίλε. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, για πες. Εγώ θέλω να πω, η ομάδα είχε πέρυσι πολύ τύχη. Η ομάδα είχε, δεν άκουσα, η ομάδα είχε. Η δικιά μας, η δικιά μας. Ναι, είχε. Αυτό θέλω εγώ να αποφύγουμε φέτος. Δεν σε άκουσα καλά όμως. Η ομάδα είχε τύχη, είπες, πέρσι. Ναι, να μην είναι MVP ο Πασχαλάκης στα μισά παιχνίδια. Να είναι ακροατής, θέλω εγώ. Ναι. Αυτό θέλω να περάσει, τίποτα άλλο. Πιο ξεκούραστος να είναι ο τερματοφύλακας, τίποτα άλλο. Ωραίο αυτό που λες. Όντως σε πολλά παιχνίδια ήταν ο κορυφαίος ο Πασχαλάκης. Άρα θέλεις η ομάδα να είναι πιο επιθετική, πιο γρήγορη, να έχει αυτή την πρωτοβουλία και να μην αναγκάζει τον τερματοφύλακα να κατεβάζει τα ρόλα. Ναι, μην με κλείνει την περιοχή μου ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Γιατί το είδαμε και αυτό. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, σωστό. Ευχαριστώ. Σωστό. Να είσαι καλά και να πάρεις πιο νωρίς, όχι σε 10 χρόνια πάλι. Εντάξει. Καλά, καλά. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φοβερό τώρα, παίρνει ακροατής αυτός τώρα όταν λέει 103. Μιλάμε, φίλε, 2 εδώ και 5 αρένα, 7. Δηλαδή ακροατής που έχει να πάρει 8 και 9 χρόνια. 8 και 9 χρόνια. Να πω ότι η επίσης σημαντική είδηση
της χθεσινής ημέρας είναι ότι εγκρίθηκε το ειδικό χωρικό σχέδιο για τη Νέα Τούμπα. Για να μην σας ζαλίζω με γραφειοκρατικά, με λεπτομέρειες, να μην το παίξω κι εγώ ειδήμονας, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος από ειδήμονες, σας λέω ότι είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του μεγάλου στόχου. Το να γίνει το νέο γήπεδο. Προχωράμε. Η είδηση είναι αυτή. Η επισήμανση, ο αστερίσκος είναι ότι είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, ότι τα επόμενα βήματα που θα γίνουν είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε και προχωρούμε. Το τι σημαίνει αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Πάντως θα πω αυτό που έχω πει και άλλη φορά. Επειδή δεν βγαίνει κάθε μέρα ένας με κολαούζο ή με τηλεβό να πει «Ακούσατε, ακούσατε, σήμερα κάναμε αυτό για το γήπεδο». Ακούσατε, σήμερα κάναμε εκείνο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν νυχθημερών παράλληλα με του προπονητή, με τα αγωνιστικά, με τις Ευρώπης, με τις μεταγραφές, με το ένα, με το που δεν δουλεύουν παράλληλα νυχθημερών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχοντας πολύ μεγάλη ευθύνη για ένα έργο που θα είναι παντοτινή κληρονομιά. Για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ένα στολίδι για την πόλη. Θα είναι ό,τι πιο όμορφο θα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια. Αυτό το οποίο μου μεταφέρουν, κανένας δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει είδα τα σχέδια, αλλά αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτό που ετοιμάζει ο Ιβάντια θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι πραγματικά ένα στολίδι. Θα έρχεται κόσμος από εξωτερικό και θα πηγαίνει να βλέπει την Καμάρα, το Λευκό Πύργο, τη Ροτόντα, τα Κάστρα, τη Νέα Τούμπα, θα είναι ένα αξιοθέατο. Θα έχουμε και αθλητικό τουρισμό για αυτό. Θα έρχονται να χαζεύουν το στολίδι αυτό. Όπως εμείς όταν πηγαίνουμε εκδρομή στη Βαρκελόνη, λέμε δεν γίνεται να μην πάμε στο Nou Camp. Έτσι λες, πήγα στο Παρίσι, πήγε στο Parc des Princes ας πούμε. Πήγα στο Μόναχο, πήγε στο Allianz Arena. Εμείς που είμαστε άρρωστοι με την μπάλα, άλλος μπορεί να πάει στα μουσεία βεβαίως. Έτσι θεμητό. Αλλά πήγες εκεί, πήγες στο γήπεδο. Όχι, δεν πήγα. Τι πήγες δηλαδή να κάνεις. Οκ, θα πάμε να δούμε το Κολοσσέο, αλλά δεν θα πάμε να δούμε και το, ξέρω εγώ, το αντίστοιχο μεγάλο γήπεδο. Έτσι θα γίνεται και εδώ με αυτό που θα γίνει. Άρα μεταφέρουμε την είδηση ότι εγκρίθηκε το χωρικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προχωράμε. Βλέπετε με τι ρυθμούς τρέχουν το γήπεδο της Χάρτινης και με τι ρυθμούς προσπαθούν να βρουν φόρμουλα για τον Γιαννακόπουλο να βρουν μία άκρη να κάνουν γήπεδο και στον Παναθηναϊκό. Εδώ εμείς, χωρίς να μας χαρίσει κανένας τίποτα, ούτε τα 20 εκατομμύρια της Δούρου, προχωράμε. Και κάθε τόσο θα ενημερώνουμε για αυτό που γίνεται. Πάμε σε πρώτη ώρα τέλος, διάλειμμα, θυμίζω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ειδικά αυτό το διάστημα με LG και ψυγειοκαταψύκτες, τελευταία λέξη τεχνολογίας, με συρτάρια μέσα, με πολύ χώρο στην κατάψυξη, με ειδικά προγράμματα για να είναι πραγματικά φρέσκα όλα και διατηρημένα όπως πρέπει, η LG, κολοσσός. Και σε ψυγεία, στους ψυγειοκαταψύκτες και στις τηλεοράσεις. Φυσικά, το πιο φρέσκο ψάρι το τρώτε στο Αιγαίον και στο Ρεόκαστρο και στο Δικητήριο, πρότυπες ψαραγορές και Κυριακή ανοιχτά, όποιος πήγε ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε. Νικολαίδης αγροπλαστεία με το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη. Νάνα μέλια, τυραμισού, βίσονο σοκολάτα, με φοβερές τούρτες, με φοβερά κεράσματα, με ψωμάρες, με το καφεδάκι στο πρωί. Και Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900. Τηλεφωνήστε σήμερα, ρωτήστε για το παιδί σας. Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού να εγγραφεί στα προπαρασκευαστικά τμήματα. Παράλληλα με το σχολείο του τώρα, το δημοτικό, να παρακολουθήσει και τα τμήματα αυτά, να μάθει άριστα τη γλώσσα και να είναι έτοιμο να δώσει εξετάσεις για να μπει στο καλύτερο σχολείο της πόλης, σε ένα από τα καλύτερα γερμανικά σχολεία στην Ευρώπη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τα βράδια σπίτι κι αν θες απόψε να στ' αποδείξω, έλα στην Τούμπα να σου το δείξω. Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Ας αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν. Εντάξει, το καταλαβαίνω να υπάρχει ανησυχία τώρα, γιατί πάντα το καινούριο δημιουργεί ανησυχία. Όταν υπάρχει μια στρωμένη κατάσταση και αλλάζει, ναι,
θεωρώ ότι είναι αρκετά ευφύς ο άνθρωπος που μπορεί να αναγνωρίσει το καλό και να μην προσπαθήσει να τον γκρεμίσει για λόγους εγωισμού. Και δεν είναι αυτό κανένα υπονοούμενο για τον καινούργιο προπονητή, αλίμονο. Θέλουμε όμως από τον καινούργιο να βάλει και τη δική του πινελιά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ευφύης να μην θελήσει να γκρεμίσει τα πάντα και να ξεκινήσει από το μηδέν. Δεν τον συμφέρει κιόλας. Δεν έχει και χρόνο, αν θέλετε, να το κάνει. Όπως επίσης όμως, δεν θα μας άρεσε να πάει και να κάνει ακριβώς ό,τι έκανε και ο προηγούμενος μόνο και μόνο για να πάμε εκ του ασφαλούς και να είμαστε φοβικοί. Είμαστε μεγάλος, τεράστιος σύλλογος. Φέραμε ένα πολύ σπουδαίο προπονητή που θέλουμε και αυτός να βάλει την πινελιά του. Να μην δοκιμάσει δηλαδή και το 4-4-2. Και ξαναλέω, δεν είπαμε πολλές φορές πέρσι, έλεος πια με τον έναν επιθετικό. Τι να το κάνεις το τόσο σφιχτό σχήμα όταν παίζεις με τον Πανετολικό, με τον ξέρω εγώ, Όφη, με τον Απόλλωνα της Αθήνας, με μικρότερους εμβέλη αντιπάλους. Βάλε και ένα δεύτερο επιθετικό μέσα. Δεν το είπαμε πολλές φορές. Ας το δοκιμάσει ρε παιδιά. Δηλαδή μην τον αρπάξουμε κατευθείαν από το λαιμό να του πούμε «Όχι αυτό! Φοβό!» Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί. Είμαστε τεράστιος οργανισμός, τεράστιος σύλλογος. Θα δει αυτός. Αυτός σε 2, 3, 4 προπονήσεις. Θα δει αν μπορεί με το υπάρχον υλικό να υποστηρίξει το α ή β σύστημα. Είναι η δουλειά του ρε παιδιά. Εγώ αν κάτσω σε ένα μικρόφωνο δεν καταλαβαίνω τι ήχο έχει, αν μπορώ να μιλήσω, αν έχει μπάσα, αν έχει πρίμα, αν δεν ακούγομαι, αν είναι δυνατά η μουσική. Α, το καταλαβαίνω από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μπαίνεις μέσα σε ένα φούρνο, είσαι αρτοποιός. Δεν καταλαβαίνεις αν αυτό είναι μαύρο ζυμάρι, αν είναι λευκό από το ψωμί, αν είναι σταρένιο, αν είναι χθεσινό, αν είναι μπαγιάτικο. Ο καθένας τη δουλειά του ξέρει. Ας μην πάμε να το πούμε τώρα τι να κάνει. Ξαναλέω, είναι δικαιολογημένη η ανησυχία, γιατί και εκεί που ήμασταν σε απόλυτη ηρεμία πλέον, έχοντας μια στρωμένη, μια ομαλή κατάσταση, έχοντας ακολουθήσει μια πεπατημένη, απόλυτα επιτυχημένη θα πω εγώ στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελο, εκεί υπάρχει πάντα η ανησυχία για το καινούριο. Ας δούμε τι θα κάνει αυτός, θα ψαχτεί και αυτός, θα δούμε πώς θα ενσωματώσει τα δικά του πράγματα, πώς θα τα αφομοιώσουν οι παίχτες. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Θα έρθουν 2 τουλάχιστον σπουδαίοι ακόμα. Θεωρώ θα έρθει οπωσδήποτε επιθετικός πέρα από το αμυντικό χαφ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στις γραμμές και μετά τα αποχορηγούς. Καλημέρα σας! 2310-287-888. Α, να πω κάτι επειδή ξεκινήσαμε σιγά σιγά πριν πάμε στις γραμμές. Ρε μάλα. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Έτσι, έτσι. Λίγο να ξεκινάμε σιγά σιγά. Ο 533 έβαλε το τρένο με το πρόγραμμα και τα τσιγκελάκια, αυτό που πέρσι μας συντρόφισε όλη τη χρονιά. Ξεκινάμε σιγά σιγά, ξεκινάμε σιγά σιγά. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον Κάραγιαν. Έλα, γόρι μου. Έλα Κωστάκι μου. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, για αυτούς τους συγκεκριμένους δεν θέλω να συζητάω, αλλά θα πω μόνο ένα απλό πράγμα. Γι' αυτό που καίγονται οι κάτω να βγάλουν τον Γκούλ είναι απλά για να την πηδήξει ο πρόεδρος από αυτά που κατηγορείται, ναι. Για τίποτα άλλο. Ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να αλλάξει πολλά. Για τα δικαστικά λες. Εννοείται. Ναι. Εκεί μπορεί να κάνει κάτι. Εκεί. Τώρα στα άλλα, ας πούμε που φαίνεται ότι πάει για VAR και άμα έχουμε ξένους διευθυντές, δύσκολα μπορεί να... Σε παρακαλώ. Ας βάλουν δηλαδή... λεφτά που μας λέγανε να τι κάνουν ομάδα. Δεν να βάλουμε. Έχει πάρει κάτι τύπους περίεργους, να πούμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει. Τελειώσαν αυτά. Λοιπόν, αν ήταν ο προπονητής ο Λουτσέσκου τώρα και έδωνε και 2 παίκτες που ήθελε. Τους ήθελε ο ίδιος συγκεκριμένος. Κρατήσε όποιους ήθελε και έδωνε και 2 παίκτες που ήθελε. Ναι. Σου έλεγε κανείς ότι θα μπει ο Μίλος. Όχι βέβαια, αυτό δεν μπορεί κανένας να το πει με βεβαιότητα. Άμπρα. Ούτε και αυτός υπήρχε τώρα παίξει, μπορεί να το πει. Υπήρχε περίπτωση να παίξει πολύ καλύτερη μπάλα από αυτή που έπαιξες πέρσι. Θεωρώ ότι πέρσι με τους συγκεκριμένους έφτασε το ταβάνι. Ήμασταν καλή ρε παιδί μου. Ναι, αυτό θα μας πω. Άρα καλύτερα πολύ δεν μπορούσαμε να πάμε. Αν θες να δεις κάτι άλλο, είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα και σύστημα να αλλάξεις και να δει αυτός τι μπορεί να κάνει. Θέλει υπομονή. Εντάξει. Ο νου σας ρε μάλια είναι για τον κόσμο για μένα πλέον και όχι για τους παίκτες. Για όλους μένει για αυτό. Κόσμο, ναι. Για χαλαρώστε. Όλους. Χαλαρώστε. Να δούμε τι θα γίνει. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις αίτητο πάλι μάτι. Αυτό παιδιά είναι δεν αυτό. Δύσκολα αυτό το καταλαβαίνετε. Μην είμαστε παράλογοι. Άρα θα έρθει και η ήττα. Θα έρθει και η ήττα. Πρέπει να είστε λίγο πιο ψύχρεμοι. Και αν θέλουμε, όπως λέμε, ότι ο στόχος μας ο πρώτος είναι να μπούμε στο τσουλού
και ελπίζω να μπούμε και το πιστεύω, ότι έχει play-off και το πρωτάθλημα αργεί είναι καλό. Γιατί όσο περνάει ο καιρός είναι καλό για μας. Όπως επίσης που είναι σημαντικό, όπως επίσης το ότι οι δύο πρώτοι αγώνες είναι στην Τούμπα και αυτό ξεκινώντας ναι, με όλους παίζουμε. Δεν θα ήταν ντέρμπι, το ότι δεν θα ήταν ντέρμπι είναι γνωστό. Σωστό. Ναι. Εντάξει. Όπως και την τελευταία αγωνιστική ότι δεν θα είναι πάλι ντέρμπι. Για να ξεκινήσουν τα play-off λογικά, έτσι, λογικά στα play-off θα είμαστε η πιο δυνατή πάλι ομάδα, χαλαρό στο παουτσάκια μου. Θα έχουν γυρίσει και αρχηγές, θα έχει γυρίσει Μαωρίσιο, θα είναι όλοι κομπλέ, θα έχουμε πάρει κι άλλους και θα πάνε όλα καλά. Υπομονή θέλει, εσείς πάντα πάρτε διαρχή, σας κάντε αυτό που ξέρετε αυτό. Και αφήστε τους άλλους να κάνουν αυτό που ξέρουν. Χθες τα 6.000 χαρτάκια ήδη και προχωράνε με ραγδαίους ρυθμούς. Προχωράμε. Σήμερα θα πάω. Άντε, είναι σημαντική έτσι. Μέρα. Για τον κάθε ένα, άντε, ρε, η στιγμή αυτή. Και βάλε, κάτι να γουστάρει μου. Έχω έτοιμα. Φιλιά, γεια σου Κάραγιαν. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι, πέσαμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310, μην μπαίνετε 23, δεν σηκώνει κανένας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον! Τι κάνεις, μια που πιάσαμε τα παλιά. Έλα αδερφέ μου. Άσου, θα σου πω τρία πραγματάκια. Ναι, είσαι ο? Έξτρα, Κάσος, Γιώργος Κατερίνη. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Δεν πιάξα για τα παλιά, έτσι λησμόνιζα. Και λόγια κάτσε να πάω. Μένεις ακόμα Κατερίνη? Πειραιά είμαι ρε εσύ. Πειραιά είσαι Κατερίνη, τώρα. Κατερίνη, θα ανέβω Σαββατοκύριακο. Μες στη φωλιά. Ξεκινάει άδεια αδερφέ. Τι λένε λοιπόν, τι λένε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ οι φίλοι μας εκεί, οι άσπονδοι. Στη χειρότερη στιγμή πήρατε προπονητή. Και εντάξει, ναι. Καλά λέω, θα δείτε τα καλύτερα έχετε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, τους λες. Ακριβώς. Εγώ θέλω τέτοιο, να πάρω να κόψω ένα καρτόνι, να βάψω έτσι στο τοίχο του Τζανίου, γιατί το έχω απέναντι. Ναι. Έτσι με ένα σπρέι ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ κάτι ωραίο. Είστε στο Τζάνιο απέναντι. Ναι ρε, δεν σου πάω να σου στείλω τέτοιο. Να μου στείλεις, αλλά δεν εφημέρευε. Να μέρα που... Α, τώρα θυμάμαι, ναι. Ποιον αγώνα που ήταν, ναι. Αλλά δεν εφημέρευε τελικά. Ναι. Λέβαια κάτω απέναντι που έχει την καβετέρια και θα βαράω το βίντεο. Έχεις προς... πόσα χρόνια μένεις κάτω? Πόσα χρόνια είσαι? Κάτω τώρα, εδώ είμαι, πώς, 6-7. 6-7. Θυμάσαι άλλες χρονιές, τόσες πολλές φορές, στις προτάσεις τους, να ακούς τη λέξη ΠΑΟΚ, να ακούς τη λέξη Ιβάν, να ακούς τη λέξη Θεσσαλονίκη, πρωτάθλημα, ντάμπλα αυτά. Το θυμάσαι ποτέ άλλοτε? Να υπάρχει τόσους ΠΑΟΚ στις κουβέντες τους. Αυτό είναι φίλε ενδεικτικό το τι έχουμε κάνει. Μπροστά σου δεν τα λένε όμως. Καλά, Έλα μωρέ τάπουλε, εντάξει. Τι να πούνε, μα μπροστά σου. Έλα μωρέ. Ναι, αυτό έγινε. Εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα. Το ανέκδοτο με τα έντρα που τα ξέναμε. Το έκανε και Παναθηναϊκός. Μελώ με περισσότερες οπαλίες όμως. Πότε είναι η τελευταία φορά που το έκανε ομάδα, για ρώτα. 64, 65, 66 τότε. Ναι, και το Παναθηναϊκό λένε, αλλά... Μπράβο. Πόσα πέρασαν από τότε. Με περισσότερες ισοπαλίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τώρα ότι ο Παναθηναϊκός τότε τα ήταν στρωμένα όλα. Τώρα εδώ πήγαμε κόντρα σε θεούς και δαίμονες, αδερφέ. Σε θεούς και δαίμονες. Είναι χεσμένοι και θέλουν να το παίξουν άνετοι. Χθες έμαθα ότι σε γήπεδο στην επαρχία είχαν φροντίσει και είχαν χύσει μέσα στο γήπεδο άμμο. Και πήγε να παίξει η ομάδα, χθες μου το είπε κάποιος που το είδε με τα μάτια του. Πράγμα που δεν φαινόταν από τις κάμερες. Σε επαρχιακό γήπεδο που πήγαμε να αγωνιστούμε, είχαν ρίξει άμμο στο γήπεδο και κάθε βήμα ήταν δύσκολο. Και εννοείται. Στο τσακ έγινε το παιχνίδι. Στο τσακ. Όλοι τρέξαμε σε άμμο και ξέρουμε πώς είναι. Τι να πω. Προχωράμε ρε, δεν μασάμε τίποτα. Δεν γονατίζουμε. Δεν πέφτει με τίποτα, ρε! Δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε! Δεν πέφτει με τίποτα! Το επάγγελμά μου είναι λίγο ψηλό. Όχι, σαν το δικό είναι. Και παίρνουν μέσα στην υπηρεσία με το αμάξι και βαράει. Τι το κάνουμε! Έτσι, φίλε! Έτσι, φίλε! Τι έχουμε κάνει! Μου, τι είναι αυτά, ρε! Τι είναι αυτά, μου λέει. Όχι, δεν κοιτά. Πρωταγωνιστή, τα μπλοκό, άδεια, γεια! Έτσι, άντε, γεια! Και βάρα προσοχές, γατάκι! Φιλιά! Γεια σου, αδερφέ!
Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Αλώστονε. Αλώστονε, ρέω. Τι γίνεται, έλα, Στελάρα. Ναι. Καταρχήν, ακόμα ο άνθρωπος δεν ξεκίνησε. Και όλα τα συστήματα δεν παίζουν με τους ίδιους παίκτες. Ανάλογα με το υλικό που έχεις και με την ευφία του προπονητή, βλέπει τον αντίπαλο, βλέπει το υλικό το δικό του και παίζει. Θα δούμε, έτσι, ρε παιδιά. Θα δούμε. Δηλαδή, ναι, θα, ακόμα, θα δει κιόλα. Δεν ξεκίνησε... πρέπει ο ίδιος να δει τι έχει και να το. Δηλαδή, μην βιαστούμε. Θα απλά τους παίκτες, το κατανοώ υλικό. Την ανησυχία του Στράτου. Την κατανοώ, γιατί πάντα το καινούργιο είναι που λες τώρα έχω κάτι πετυχημένο, μην το γκρεμίσει, μην το αλλάξουμε, μην τα ρίξουμε όλα okay, κάτω και... Εντάξει. Ξέρεις, αλλά φοβάται είναι... ο Στράτος και ο κάθε Στράτος και ο κάθε Στελάρας. Φοβάται να μην ανακατέψει την ομάδα και βγει αυτό, να πει διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι η ενησυχία. Αλλά έτσι, θα σου κάτι, ο άνθρωπος τώρα είναι top, είναι... Στα μάτια θα δει το υλικό, έχει φιλικά. Και με, την Μπράνκα έπαιξε 4-2-3-1 και ναι. 4-3-2-1 και δεν ξέρω τι άλλο. Και 4-3-3 έπαιξε. Άσε τώρα, δηλαδή από μια προπόνηση, ξαναλέω, κατανοώ την ανησυχία που υπάρχει. Όταν είμαστε με μια στρωμένη κατάσταση και ξέρουμε ότι αυτό είναι επιτυχημένο απόλυτα στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, υπάρχει αυτή η ανησυχία, εννοείται ρε παιδιά. Και επίσης εσύ τι λες, αν αυτός δει ότι... Δεν μπορεί η ομάδα να υποστηρίξει το 4-4-2. Θα στυλώσει τα πόδια και θα πει: όχι, εγώ θα παίξω αυτό. Σας μετέφερα την πληροφορία. Ένας από τους λόγους που επελέγει, πέρα από το σπουδαίο όνομα που έχει και την προοπτική και το βιογραφικό του και όλες τις προοπτικές που έχει, είναι το ότι είναι ευέλικτος και όχι αιμονικός. Και προσαρμόζεται ανάλογα με την κατάσταση. Ακάρικη. Και ένα σχόλιο, Κωστή, μόνο για την κλήρωση του πρωταθλήματος, είναι καλό ότι δεν θα έχουμε μετακινήσεις. Για επιπλέον κούραση εκεί το διάστημα που εκεί η λεπτομέρεια θα παίξει το ρόλο της. Έτσι ακριβώς. Ότι δεν θα φύγεις από το Θεσσαλονίκη είναι για μένα είναι μεγάλη πολύ υπόθεση, σημαντικό. Γιατί πάλι είναι πιο βατή. Πολύ σημαντικό. Να επικεντρωθείς στο στόχο που θα είναι πρόκληση στο μέλλον της Champions League. Αλλά και οι καινούργοι που θα έρθουν, γιατί ήδη έχουν έρθει καινούργοι, θα έρθουν κι άλλοι, να έχουν περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν. Είναι σημαντικό η ομάδα να ξεκινήσει με 2 νίκες, να πάρει από την αρχή φέτος. Επίσης πολύ σημαντικό που δεν έχουμε τους μείον βαθμούς και αυτό το ψυχολογικό βάρος ότι είχες πέρσι, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μείον, είναι σημαντικό, έτσι. Έγινε ρε φίλε, τα λέμε καλά. Φιλιά. Πάμε καλά. Παρακάτω. Γεια σου Στελάρα, γεια. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον Χριστάρα. Καλώς τον. Κωστή, γι' αυτό φωνάζομαι κάθε φορά που βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, λέμε ΠΑΟΚ, τι άμμο. Σωστά. Το ήξερες αυτό, δεν αποκλείεται να το ήξερες. Όχι, όχι, αλλά δεν με εκπλήσει. Εντάξει, ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Εδώ ρε, η 20η έχει ιδρυθεί σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Τζέντα στη Σαουδική Αραβία και βλέπει όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ και λέει, ας πούμε, αυτόν θα πάρουν. Έτσι. Αυτόν. Τώρα βέβαια, φήμες που λένε ότι το Νούρ 1 στην πορεία του για την Ελλάδα είχε σταματήσει και στο λιμάνι στη Σαουδική Αραβία. Κρίνονται ως ψευδείς και δυσφημιστικές. Ελέγχονται. Ναι. Τέτοια πρεμούρα. Δηλαδή, είμαι σίγουρος, δηλαδή, μόνο πρόταση στην καθαρίστρια στη Μεσήμβρια δεν έχουν κάνει. Να την πάρουν να κάνει το παλάτι του Σαουδάραβα πρίγκιπα. Εδώ τώρα έφυγε μέχρι και ο άνθρωπος που ήταν υπάλληλος της ΠΑΕ. Που παρακολουθούσε. Για το V-Track. Αυτό το σύστημα παρακολουθεί τους παίκτες με τα γυλαίκα, με τα βρακιά αυτά κτλ. Με τη βιντεοπαρακολούθηση. Δηλαδή φύγαν και αυτοί. Τους πήρε και αυτούς μαζί. Τους πήρε ο Λουτσέσκου, τους πήρε έτσι. Όλους. Όλους. Όλους μαζί. Αφού δεν πήρε και τον Πέτρο από την Μπουτίκ μαζί του. Δηλαδή τα παιδιά την καθαρίστρια εκεί, την Ένα. Αφού δεν πήρε, δηλαδή. Τι να πω. Κοίταξε, εντάξει, τώρα για τα παιδιά που φύγαν, δηλαδή συγκεκριμένα για το παλικάρι του V-Track, αν αληθεύουν τα νούμερα που άκουσα, όχι, καμία, νομίζω ότι... Ναι. Χριστό, καμία μορφή, καμία, άσου, ναι, άλλο σου λέει, δηλαδή, κύριε, θα δουλέψω εκεί σε ένα χρόνο αυτά που εδώ θα έπαιρνα σε 5. Για μένα, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, η μορφή μου ήταν μόνο για τον Παντελή Κωνσταντινίδη, εκεί κατά κύριο λόγο, γιατί... Άλλο, ναι. Άστο. Γιατί είναι επανάληψη, έχει συμβεί άλλες 2 φορές και έχουν γίνει και άλλα γεγονότα. Τα δεν οποία... είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Έτσι. Και δεν είναι ίδιο η μισθή. Ένα παλικαράκι που παρακολουθεί, κάνει τη βιντεοθεραπεία, ξέρω εγώ, ή παρακολουθεί να πούμε τις μετρήσεις, ή με αυτόν που βιντεοσκοπεί, με κάποιον που είναι ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι το καταλαβαίνω. Είναι στέλεχος. Είναι στέλεχος της ΠΑΕ. Και είναι η δεύτερη φορά που ως στέλεχος της ΠΑΕ φεύγει με τον προπονητή. Ακριβώς. Έχει μια δυναμία στη Ρουμανία. Εντάξει, δεν πειράζει.
Πάντως, Κωστή, σχετικά με το πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ισορροπημένα προγράμματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχει τα ντέρμπι μοιρασμένα μέσα έξω σε πρώτο και δεύτερο γύρο, δεν έχει πάρα πολλά συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια, δεν ήταν σαν εκείνο το περσινό που ήταν παραγγελία να το έχεις δώσει. Ναι, μαζί όλα. Ναι. Να είναι όλα τα ντέρμπι μαζί, όλα τα δύσκολα παιχνίδια με μικρές ομάδες μένα, αλλά έξω στο ξεκίνημα, τότε που είχε το μείον 2, να παίζεις με την πλάτη στον τοίχο συνεχόμενα. Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι την 5η αγωνιστική που κερδίσαμε στο Καραϊσκάκι, έκτη πότε παίξαμε, ήμασταν, ενώ ήμασταν αίτητοι με 4-4 ή 5-5. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ήμασταν κεφάλαια. Πάντα πίσω. Δεν ναι. μπορούσαμε να πάρουμε κεφάλαια. Ναι, ναι. Να είναι καλά ο Άγγιος Βούκοβιτς εκεί που την κάρφωσε να πούμε την μπάλα στα δίχτυα. Πάντως, το παλικαράκι. Επισημαίνουμε κάτι και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Φέτος η λύσα η κακιά θα υπάρχει από το ξεκίνημα. Αν πέρσι στην πορεία κάποιοι πραγματικά σκύλιαζαν να με κερδίσουν, φέτος αυτό το πράγμα θα συμβεί από την αρχή. Θα θέλουν όλοι να μου κόψουν το δρόμο να κερδίσουν τον ΑΕΤ τον πρωταθλητή. Αναρτήθηκε ένα πρόγραμμα από φίλους του Άρη που έλεγε ο Άρης, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα παίξει με αυτούς, με αυτούς, με αυτούς. Ναι, ναι. Και δίπλα η ημερομηνία είχε μόνο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όπως έγραψε ο ψύχρας, εθνική εορτή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ρε, φίλε. Εντάξει, συνεχίζουμε να είμαστε έτσι, okay. Θέλουμε όλους. Έγινε. Εμείς στη δουλειά μας, Κωστή μου, ελπίζω η ομάδα είμαστε, να... Το ποιοι είμαστε πλέον, πλέον βάζω το πλέον γιατί έχει μπει μέσα η δύναμη και η οικονομική που δεν υπήρχε, το ποιοι είμαστε πλέον φαίνεται στις αντιδράσεις των αντιπάλων, είτε είναι μέτρη, είτε είναι καλή, είτε είναι μικρή, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι στην πόλη, είτε είναι εκτός πόλης. Στον αντίπαλο διαβάζεις το που έχεις φτάσει, στις αντιδράσεις του, στον πανικό του, στο φόβο του, στο πόσο πολύ ασχολείται μαζί σου, παιδιά. Και αυτό δεν είναι ούτε ειρωνικό, είναι η πραγματικότητα, έτσι. Ο Κακομύρης πάω που το χτυπούσαν την πλάτη και του λέγανε, σε θέλουμε δυνατό, μη στεναχωριέσαι και τέτοια. Μα μου, πάει, το φέρει, μου το μεταφέρει ο αδερφός μου, που ζει όλο τον καιρό κάτω, που ζει σε μια πόλη που είναι γεμάτη με γαύρους, γεμάτη, που το έζησε αυτό, γιατί ο Νεκτάριος είναι κάτω, κοντεύει δεκαετία. Και μου λέει, το είχα ζήσει αυτό, πόσο. Πάω, ρε φίλε, ναι, ρε παιδί, κρίμα αυτό. Δηλαδή, το ζούσα, λέει, για χρόνια αυτό το αυτό που περιγράφεις, το φιλικό χτύπημα στην πλάτη και τι συμπαθείς που είστε και τι ωραία. Τώρα, ξέρεις τι βλέπω, λέει, στα μάτια τους. Με διαβάζουν σαν να είμαι αυτός που τους πήρε τα πρωτεία. Και δίκαια, μάλιστα. Και ξέρουν ότι δεν ήρθα, λέει, αδερφέ, για ένα χρόνο. Ότι ξεκίνησε κάτι που θα κρατήσει πολλά χρόνια. Το διαβάζεις, φίλε, το καταλαβαίνω και εγώ τα καταλαβαίνω στο χωριό. Έτσι. Άλλαξαν οι ρόλοι. Και εμείς απλά είμαστε αυτοί, ειδικά σε μια σημαντική ομάδα, έτσι, την φίλη μας η Χάρτινη, που την χαϊδεύουμε φιλικά στα οπίσθια κάθε καλά, φορά που την συναντάμε. Είναι το ρήμα είναι θοπεύω. Αυτό. Θοπεύουμε. Ναι. Γεια! Γεια σου Χρήστο! Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Α, διάλειμμα! Μαέστρο, διάλειμμα. Είναι ήδη 9.30 φίλε. Τι γίνεται τα χωρί μου. Τι γίνεται, χορηγούς δεν είπα δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Όποιος δεν έχει πάει, τι να σας πω, χάνετε. Εσείς χάνετε. Εμείς έχουμε πάει, ξέρουμε. Και πολλοί κόσμος. Θα γλύφει τα δαχτυλάκια σας. Τέτοια πραγματάκια δεν θα έχετε φάει πουθενά αλλού τόσο νόστιμα κρεατικά. Απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια. 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά, αν είναι για κλιματισμό, ένας είναι ο ειδικός και ο ειδήμονας. Κλιμάρτ 917-46 κλιματισμοί, Daikin, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα Βιερβίτ, έχετε χώρο εργασίας, έχει βάλει σε τεράστια πολυκαταστήματα. Όλο αυτό το με τα εστιατόρια στο One Salonica επάνω είναι δική του δουλειά. Το πώς αυτό μπορείς να το κρυώσεις καλοκαίρι που βράζει ο τόπος έξω με 40 βαθμούς και εκεί να μπαίνεις και να είναι παράδεισος, ο Κιωσές ο Κώστας ξέρει. Φοροπρόβλεψη, Βενιζέλου 50, ο ειδήμονας στα φορολογικά, στο πόθεν έσχες, στις φοροαπαλλαγές, στο περιουσιολόγιο, τα πάντα όλα. Εκεί ξέρει πώς θα προστατέψει την περιουσία σας ο Γιώργος Μουτσιάνας και συνεργάτες 1/4 του αιώνα. Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr και δείτε. Και βέβαια, Tenda Home, μπείτε και στο tendahome.gr. Δείτε τι δουλειές έχει κάνει ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης στην Tenda. Πραγματικά άρχοντες. 430-011. Εκεί ενημερώνεστε ό,τι λέω για. Για το χορηγό αυτόν ισχύει για όλους, παίρνετε τηλέφωνο, άκουσα τον Κωστή, λέει ότι θα κάνεις καλύτερη τιμή, λέτε ζουμουσού, είναι το κλειδί, είναι το συνθηματικό μας και σας περιποιούνται και με ένα λόγο παραπάνω. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Τσίφτη μου, χαδιάρη!
Εδώ είμαστε, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, κάθε πρωί, εδώ και 20 χρόνια, 21 φέτος, σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, λέμε σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη αναμπουμπούλα να φέρουν την καταστροφή. Πάρα πολλοί πικράθηκαν που με τη φυγή Λουτσέσκου δεν κατέρευσε το οικοδόμημα, δεν φαγωθήκαμε μεταξύ μας, δεν φάγαμε τα σπλάχνα μας. Κατάλαβαν με το πιο εκοφαντικό και ηχηρό τρόπο πόσο έχει μεγαλώσει ο σύλλογος σε όλα του, πόσο έχει γιγαντωθεί, πόσο έχει αλλάξει σε αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Το κατάλαβαν πολύ καλά πέρσι με τη φυγή Πρίγιοβιτς το χειμώνα. Το κατάλαβαν μία ακόμα φορά τώρα με το πώς αντιμετωπίστηκε κάτι το οποίο άλλες εποχές θα μας διέλυε, θα βαρούσαν τα τέλεια. Όπως καταλαβαίνετε, τεράστια και καθοριστική η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, που πραγματικά με συνοπτικές διαδικασίες κατάφερε να πάρει ένα προπονητή που οι Πορτογάλοι ακόμα γράφουν και δεν το πιστεύουν ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ, τον είδαν με τη φόρμα και τότε το πίστεψαν. Πέρα από όλα τα προπονητικά και άλλα, για να πιάσουμε, επειδή έχουμε και ακροάτριες, άκρος εντυπωσιασμένες από εξωτερική εμφάνιση, δεν ξέρουμε αν θα πετύχει προπονητικά, δεν ξέρουμε αν θα βάλει την πινελιά του, δεν ξέρουμε αν θα πάρει τίτλους, αν θα κάνουμε πορείες σε Ευρώπες, Champions League. Μιλάμε τώρα για το άλλο σκέλος, ότι οι κυρίες γούσταραν, να πω έτσι απλά, και μοιάζει και το Σοάρες. Από εκεί βγαίνει το Σοάρεσε ο καινούριος προπονητής. Μου άρεσε. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστάκη. Καλημέρα αδερφέ, ας μίλησουν. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς το Μόναχο. Λοιπόν, έλα, αγόρι μου. Έλα. Επειδή δεν έχω και πολύ ώρα με στο λεωφορείο. Μια ερώτηση. Ναι. Σκέψου να παίρναμε ένα προπονητή από τα τρίτα ράφια, από το πουθενά, άγνωστο όνομα, χωρίς. Τι θα γινόταν σήμερα από τους οπαδούς μας. Μόνο σήμερα. Όχι από όλους. Όχι από όλους. Πήρε και τι έκανε. Κάναμε προπονητή στο top 50 που πριν ένα μήνα το υποψήφιος για Μπαρσελόνα. Έτσι. Για πόρο. Συνοδεύεται στο 50. Μια ομάδα που πάω και πήρε διακέντευε. Δεν σε ακούμε καλά. Κάνεις διακοπές. Κάτσε λίγο σε ένα σημείο να σε ακούμε καλύτερα. Ναι. Μια ομάδα, ναι, στο ΠΑΟΚ που ανέκανε τώρα, Κώστα από παλιά, τώρα τέλεια, ναι, έπαιζε το 4-4-2, είναι επιθετικό γεννής ομάδα ΠΑΟΚ και το ξέρεις. Το έπαιζε το πάντα το σύστημα. Φυσικά. Φέρα ένα προπονητή, χαρήκαμε μέσα σε 40 ώρες, έχει χαμούς, χεστήκα πάνω όλοι τους. Όλοι. Και μόνο που απασχολεί κάποιους το αν θα παίξει 4-4-2 και φοβόμαστε. Η ανησυχία αυτή δεν είναι δικαιολόγητη και είναι... Πρόσεξε, είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει ανησυχία, έτσι. Δηλαδή... Καταρχήν ήταν αμυντικογενής ο Λουτσέσκου. Πολλά, όπως είπε ένας προηγούμενος, ο Πασχαλάκης μας έσωσε σε 7 με 8 παιχνίδια, έσωσε τα παιχνίδια αυτά. Δεν αντιλέγω. Γιατί μας είχαν, τρυπήσει την άμυνα πάρα πολλές φορές, μικρές ομάδες, Κώστα. Δεν αντιλέγω. Αυτά τα παιχνίδια ο Πασχαλάκης στάθηκε όρθιος. Δεν αντιλέγω. Έχω πει... Αν εκείνα τα παιχνίδια, ναι, δεν ήταν ο Πασχαλάκης, ξέρεις τι θα λέγαμε, άντε ρε Λουτσέσκου, τι είναι αυτό το αμυντικό, ναι, γενές που παίζει συνέχεια. Αλλά είχαμε και τύχη μαζί. Καλά το είπε το παλικάρι. Φέρε ένα προπονητή που θα φτάσει τον ΠΑΟΚ ψηλά, που το έχει στην Ευρώπη, πράγμα που δεν είχε ο Λουτσέσκου. Και κάθομαι και ακούω από τη δεύτερη μέρα ο άνθρωπος που ήρθε να γνωρίσει την ομάδα ότι ανησυχώ γιατί θα παίξει το 4-4-2. Ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή, αυτό, ας αφήσουμε λίγο ρε παιδιά, να δούμε τι θα παίξει τελικά. Να δούμε τι και πώς. Επίσης πρέπει να αποφασίσουμε και τι θέλουμε. Δηλαδή, πολλές φορές πέρσι δεν είπαμε, παίξε λίγο πιο επιθετικά. Αυτό με τον έναν επιθετικό, βάλε και ένα δεύτερο. Πάω και είμαστε. Δεν είπαμε να το κάνουμε αυτό στο μάτς με την Μπενφίκα, ας πούμε, που και εκεί και με την Τζέλσι και με την Μπενφίκα περιμέναμε να δούμε περισσότερο επιθετικότητα, να μην είμαστε τόσο φοβισμένοι, να μην είμαστε τόσο κλεισμένοι. Λέω, πρόσεξε, δεν αφαιρώ, το ξαναλέω, τίποτα από τα καλά που είπαμε για τον Λουτσέσκο, έτσι. Έτερον εκάτερον. Αλλά πολλές φορές δεν είπαμε, βάλε και ένα δεύτερο επιθετικό ρε παιδί μου. Με τον έναν μόνιμα, έτσι. Πόσες φορές είμαι σίγουρος, θα είπες μόνος σου, φτάνουν οι πασούλες πίσω. Πολλές φορές. Το είπαμε, ρε παιδιά, το είπαμε. Έτσι, μα δεν παίξαμε. Μπορεί, η ιστορία έχει γράψει. ΑΕΤ το πρωτάθλημα, δύο συνεχόμενα double. Αυτό του το αναγνωρίζουμε, έχει γράψει ιστορία. Όμως, πολλές φορές είπαμε ότι παίξε και λίγο καλύτερα. Δείξε και πράγματα περισσότερα. Παίξε και στην Ευρώπη. Φύγε λίγο από το πολύ σφιχτό
Βάλε και ένα δεύτερο επιθετικό. Πάω και είμαστε. Δηλαδή, το είπαμε αρκετές φορές. Δεν αφαιρούμε σε κάτι από αυτά που είπαμε για τον Λουτσέσκο. Θέλω να είμαστε έντιμοι. Αλλά πολλές φορές το είπαμε, φίλε. Ειδικά με μέτριους αντιπάλους. Ξεκόλα, ρε παιδί μου. Παίξε πιο επιθετικά. Πάρ το λαρίγκι από το πρώτο τέταρτο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Okay. Αυτό έτσι ισχύει. Ακριβώς. Το λέγαμε και τότε, το λέμε και τώρα. Έτσι. Μα αυτός είναι ο Πάο και έτσι πρέπει να παίζει, να παίρνει λαρίγκια. Και φέραμε προπονητάρα με κάκαλα, φίλε, και το ξέρεις και εσύ τι είναι. Και είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει πολύ καλά με αυτόν. Και μακάρι, στην Ευρώπη, φίλε. Και στην Ελλάδα. Μακάρι. Γι' αυτό έφεραν αυτόν, το συγκεκριμένο, γιατί έχει όλες τις προδιαγραφές. Κανένας δεν μπορεί να προεξοφλήσει αν θα πετύχει. Αλλά τι λες. Είναι δυνατόν. Όχι, λες ρε παιδί μου, φέρνω έναν ο οποίος έχει όλα τα προσόντα. Ηλικία, πάθος, γνώση, προδιαγραφές, όλα. Και απλά εκεί είναι να ενσωματωθεί, να μάθει γρήγορα και να αφήσει το στίγμα του. Κωνσταντίνε, Κονσεσάο και Σάντος. Άστο, φίλε, τι να λες τώρα. Με κλειστά μάτια. Όσοι, πάρτε τον με κλειστά μάτια. Αρκεί... Και εγώ θα ανησυχήσω αν θα παίξει αύριο το 4-4-2. Όχι, ρε παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως. Αρκεί να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει να παλέψει με το χρόνο να γνωρίσει. Πρέπει να γρήγορα να μπει στο νόημα. Γενικότερα. Κατάλαβες. Αυτό το πράγμα θέλει το χρόνο του. Στήριξη μέχρι εσχάτων. Το λέω όλοι μας. Πρώτο επιθετικό. Και το λέμε. Εννοείται. Προσέξτε. Στην πρώτη στραβή. Μην αρχίσουμε πάλι να αποδομούμε. Ας τον δούμε τον άνθρωπο. Δηλαδή, θυμηθείτε λίγο πώς περιμέναμε τον Λουτσέσκου. Που λέμε τώρα ότι ήταν απόλυτα πετυχημένος. Στην αρχή που φέραμε τα χ με τη Λιβαδιά, με τον Απόλλωνα, με τη Λάρισα, που δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε δεύτερη πάσα. Έτσι με τον Πανιόνιο και που αν δεν κερδίσαμε στην Ξάνθη μπορεί να έχει φύγει ήδη. Άρα ας τον αφήσουμε να δείξει πράγματα, μην πέσουμε να τον φάμε στην πρώτη στραβή. Το λέω τώρα που είναι μία μέρα εδώ ο άνθρωπος, έτσι. Κωνσταντίνε, το ταβάνι του ήταν μέχρι εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορεί παραπάνω. Στην Ευρώπη δεν το είχε. Πιθανώς. Καλώς, δεν το είχε. Πιθανώς. Δεν το είχε αγόρι. Πιθανώς. Το είχε. Αυτό έδειξε. Είναι δυνατόν. Αυτό έδειξε. Είναι δυνατόν. Αυτό έδειξε στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι χάσαμε. Είναι πώς χάσαμε. Το θυμάσαι του ΠΑΟΚ το 80. Αυτό ενόχλησε πέρσι στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι έχασα από την Τσέλσι. Είναι ότι μπήκα και ήμουνα τόσο τρομαγμένος και φοβισμένος. Τόσο κλεισμένος. Έτσι. Ειδικά για αυτά τα μάτς. Δεν έχω να πω κάτι για τα μάτς με τη Βασιλεία και τους Ρώσους. Δεν έχω να πω. Εκεί δείξαμε πράγματα. Να είμαστε σωστοί. Σε χαιρετώ! Φιλιά στο Μόναχο! Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε, πάμε στον ΜΕΘ επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, Κωστά. Δόξα τω Θεώ. Σα γουσάρι χωριάτισα. Αυτό νομίζω θα με ρωτούσες. Κωστάκι, όχι Κώστα. όχι Κώστα. Το Κωστάκι. Ήταν αυτό. Αγόρι μου, λοιπόν, για πες. Είσαι ο, είσαι ο. Θοδωρής από Αμφιλοχία, έχω πάρει κάποιες φορές. Ου, καλώς τον, ρε, καλώς τον. Τι κάνεις. Καλώς τον. Καλά, αδερφέ. Για πες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Περί συστημάτων και περί νέου προπονητή. Ναι. Πρώτον, το 4-4-2, αν η πρώτη δοκιμή που έκανε ο άνθρωπος, για να δείτε ότι δεν ισχύει το παλιό το 4-4-2, βάζω δυο μουλάκια μπροστά, δυο γαϊδούρια. Ναι, ναι, καλά. Αυτό εδώ ακούει τα εννοείται. Ας πούμε, κτλ. Εννοείται. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και στα δύο που δοκίμασε, στο ένα ήταν ο στόχο, ο δεύτερος επιθετικός. Δηλαδή, στην ουσία δεκάρι, κοντός, γρήγορος, ευέλικτος, θα γυρνάει πίσω, θα οργανώνει κτλ. Ναι, ναι. Δηλαδή 4-4-1-1, να το πω αυτό που είπα. Και το κάπως, δηλαδή, από τη στιγμή που ο ένας θα είναι ή ο Στόχος ή ο Πέλκας, γιατί αυτό δοκίμασε, σημαίνει ότι ουσιαστικά πάμε σε κάτι το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το 4-2-3-1. Μα γι' αυτό η προπονής τώρα ο άνθρωπος πρέπει να δοκιμάσει πράγματα. Πρέπει να βιαστεί, να δει διάφορα. Ποιος μπορεί να δει. Τι παίχτης μπορεί να του κάνει ποια δουλειά. Μπράβο. Πώς μπορεί να εξυπηρετήσει. Έτσι, τώρα, πρόσεξε. Ο μεγάλος δάσκαλος, ο Φερνάντο Σάντος, είχε πει μεγάλο ρόλο, λέει, δεν παίζουν τα συστήματα, παίζει η σύνθεση χαρακτηριστικών. Αυτό, ρε φίλε. Πώς μπορείς να συνθέσεις αυτά τα υλικά που έχεις και να φτιάξεις μια ωραία συνταγή. Από εκεί και είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, απόλυτα, ένα, φίλε. Απόλυτα. Άμα έχεις ένα υλικό το οποίο μπορεί να σου παίζει με τριάδα πίσω στην άμυνα, ξέρω εγώ, και να έχεις full back να οργώνουν όλη την πλευρά, μπορεί να παίξεις αυτό. Όχι αυτός του συγκεκριμένος, λέω θεωρητικά. Εσύ τι λες, αυτός είναι χαζός να στυλώσει τα πόδια, αν δει ας πούμε ότι, αυτό, έχει, ρε, ότι έχει μπεσαμέλ, κιμά και μακαρόνια. Δεν θα πάει να φτιάξει παστίτσιο. Λοιπόν, άμα πει σαν τον Κροάτη, τον Τούντορ, που α, ο Τούντορ λοιπόν είχε ντομάτα, τυρί, ψωμί και λάδι και του είπανε, με αυτά χωριάτικη, εξαιρετική.
Την πουλάμε κιόλας. Όχι, θέλω λαγό στη Φάδο! Επειδή είναι τώρα αυτή τη Βέντες. Ρε άνθρωπε του Θεού. Πρόσεξε. Ρε άνθρωπε του Θεού. Ξεκόλα λίγο. Εδώ έχουμε αυτά τελικά. Όχι! Εγώ στη Γιουβέντους. Ρε στη Γιουβέντους. Είχε κυνήγι και είχε λαγό. Μπορούσε να φτιάξει τη Φάδο. Μην κολλάς ρε μαλαμπίπιπ. Όχι. Τίποτα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρόκειται. Που λες. Να λέμε τώρα και ούτε και εντάξει. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε με τον Λουτσέσκου η ιστορία και η αντικατάσταση άμεση. Εντάξει, εγώ πιστεύω 35 μέρες. Είναι ένας καλός χρόνος για να δούμε, για να δει και αυτός, να δουν και οι παίχτες, να γίνει μια προετοιμασία έτσι. Κανονική δηλαδή. Γιατί ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν αντιλέγω. Απλά είχαμε ένα μικρό πράγμα. Ξέραμε, το είχαμε μάθει. Α, αυτό φίλε. Πάντα το καινούριο. Εντάξει, εδώ να σου πω κάτι. Εδώ τώρα, οι παίχτες χθες πρέπει να ένιωθαν πώς είναι όταν αλλάζεις σχολείο. Φεύγεις από τους παλιούς συμμαθητές και πας. Και να δεις τι είναι οι καινούργιοι συμμαθητές, πώς είναι ο δάσκαλος, αλλού θα καθίσω, άλλη θέση, όλα αυτά. Έτσι και οι παίχτες είναι άνθρωποι. Είναι 35 μέρες. Τι είναι όμως. Είναι οι παίχτες που είναι οι ίδιοι και είναι η οικογένεια, φίλε, μεταξύ τους εδώ. Είναι μια γροθιά. Η διαφορά αυτού νου με τον Λουτσέσκο όταν ήρθε πριν δύο χρόνια είναι μία. Ότι αυτός εδώ βρήκε γκρουπ πλέον δεμένο κτλ. Ο Λουτσέσκου πάλεψε και το έφτιαξε μετά τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Του το αναγνωρίζουμε, του το πιστώνουμε. Και κάτι άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Η μεγάλη ιστορία που έγινε, είναι πολλά πράγματα που είναι πλεονεκτήματα αυτού νου, τα οποία θα βοηθήσουν στην γρήγορη προσαρμογή. Πρώτον, είναι Πορτογάλος ρε φίλε. Έχουμε 15 Βραζιλιάνους. Πάρα πολύ σημαντικό φίλε. Μιλάνε πορτογαλικά τουλάχιστον 10 με 12 άτομα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Βαρέλα το Κάπο Βέρντε είναι πορτογαλικό. Γεννήθηκε η Λισαβόνα, μιλάει πορτογαλικά. Ο Βιερίνια. Ο Ζαμπάρα. Ο Μαουρίσιο. Ο Μάτος. Ο Αουγκούστο. Φίλε. Χαμός. Λοιπόν. Ο Ερίκε. Μπράβο. Είναι 6-7 Βραζιλιάνοι έχουμε μέσα. Ο Λιμνιός, η μάνα του είναι Βραζιλιάνα. Σωστό. Δεν είναι μόνο αυτό, αδερφέ μου. Ξέρεις τι γίνεται. Όχι, δεν βρίσκει μια οικογένεια. Οι παίκτες μεταξύ τους. Μπορεί να έφυγε ο άνθρωπος που είχαν συνηθίσει να είναι εκεί. Αλλά θα φαγωθούν μεταξύ τους τώρα. Θα πάψουν να είναι αγαπημένοι. Όχι, είναι. Έχουν ζήσει τόσα είναι πράγματα μαζί. Φέρουν. Από την κλοπή ενός πρωταθλήματος μέχρι τον περσινό θρίαμβο. Που αυτά τους έχουν δέσει παντοτινά. Ολοκλήρωσε. Βάλε και κάτι άλλο. Ναι. Βάλε και κάτι άλλο. Ότι είναι άλλο να σου φέρνουν όταν φεύγει ο Λουτσέσκου Πατερούλης, ξέρω εγώ, ο τέτοιος, και να πάει ο άλλος και να σου φέρνει ένα νουζουνίδι. Με κάθε σεβασμό. Ποιο σεβασμό, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Ένα προπονητή τέλος. Εγώ ήθελα να πω, είπα τυχαία ένα όνομα. Μα τώρα αυτός απέτυχε και στην ΑΕΚ, απέτυχε και στον Παναθηναϊκό. Να πάω να φέρω αυτόν τον προπονητή. Θα τρογόμασταν σήμερα. Φίλε, θεωρώ ότι είναι λίγος για τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε έχω τίποτα προσωπικό. Αλλά δεν το λέω μόνο για αυτόν. Δεν λέω μόνο για αυτόν. Λέω για ένα όνομα το οποίο δεν. Τέτοιου είδους επιλογή, ας πούμε. Είναι άλλο να σου φέρνει ο άλλος τώρα έναν προπονητή τον οποίον τον περιμένουν στην Ευρώπη για το next best thing. Τον βλέπουν στους 50 μέσα του κόσμου. Και το κυριότερο, ο προπονητής είναι ο υψηλότερα αμοιβόμενος από τον πολύ σημαντικό παίχτη. Αυτό που λες. Του λέει ο άλλος, τι να πω εγώ τώρα. Πολύ να πάω σημαντικό. Να του κάνω... Μπράβο που το αναφέρεις. Μεγάλη υπόθεση. Του λέει τώρα ο μεγάλος, ο Σαββίδης, δεν μπορεί εμένα να δεχτεί αύριο σε μια πιθανή κόντρα που θα έχω με τον προπονητή να δεχτεί να διώξει τον προπονητή και όχι εμένα. Του σου λέει ο άλλος είναι ακριβότερο στα πάρα που ζημίωσε 6 εκατομμύρια άμα πει να τον διώξει. Εμένα θα πει διώξτον ρε. Ποιος είσαι εσύ ο Τάδε. Έξω ρε. Τι να σε κάνω. Ακριβώς. Στον πάγκο. Ακριβώς. Η ισορροπής. Όπως λέγαμε. Κερδίζεται ο σεβασμός από πολλά αυτό πράγματα. Αυτό 100%. 100%. Άλλο όμως. Μαγιά του ΠΑΟΚ. Και όταν λέω ΠΑΟΚ εννοώ όλο το οικοδόμημα που πέσαμε όλοι από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο. Να στηρίξουμε αυτόν τον φυσικά, άνθρωπο. Βρε, ο Βιερίνια έφυγε σακατεμένος απαράτητο πρόγραμμα. Έφυγε, φύγε, να πήγε. Να τον υποδεχτεί. Οικογένεια, γιατί... αδερφέ, ξεσημαίνει οικογένεια. Αυτό μπράβο, με όλα μπράβο, τα γράμματα κεφαλαία, μπράβο. Ρε παιδιά. Οπότε, έχετε καταλάβει. Μην μαθάτε, παιδιά. Μην ακριβώς. Μαθάτε, παιδιά, μην αυτό, μαθάτε, αυτό, αυτό. Πάμε καλά. Αυτό. Απλά, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν μπάλα, είναι τάνα η μπάλα και μπορεί να σου έρθει μια στραβή σε ένα νοκάουτ παιχνίδι και να στραβώσει. Και εκεί θα δοκιμαστούμε. Και εκεί θα δείξουμε φυσικά, τη σημερινή στήριξη. Γιατί φυσικά, στήριξη φυσικά. Τώρα σε ένα φιλικό και σε ένα. Όχι, σε και, μια προετοιμασία, όχι λέει, και στήριξη μόνο στις νίκες είναι εύκολο. Στη στραβή. Α, στήριξη, ξέρεις πώς στηρίζω τις νίκες εγώ. Πολύ ωραία. Οφείλουμε τους κραδασμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε κριτική. Εννοείται. Άλλο αυτό, μωρέ, τώρα. Οφείλουμε τους κραδασμούς να τους απορροφήσουμε όπως κάναμε και με τη φυγή Πρίγιοβιτς και είδες τα αποτελέσματα όπως κάνουμε και τώρα για το καλό της ομάδας. Δεν αφαιρούμε την καταστροφή. Είναι προπονητής. Άλλο ένα παίκτη και άλλο προπονητής. Τελείωσε. Και όπως είπες,
ο παίκτης που έχει απέναντί του, ο ξένος που θα έρθει, ο πρωτοκλασσάτος, οι ήδη υπάρχοντες. Αλλιώς υπολείπτεται, φίλε, έναν Ουζουνίδη ή έναν Δέλα. Έτσι, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Και αλλιώς, φίλε, ναι, ρε παιδί μου τώρα, και αλλιώς είναι όταν έρχεται ο συγκεκριμένος με τις προδιαγραφές, με τα όσα γράφονται για αυτόν, με τη δική του την... Με ρήτρα 7 εκατομμύρια, αυτό, φίλε. Με διάφορα. Αυτό. Φίλε. Τώρα, όλα τα άλλα, όλα τα άλλα οφείλει και ο ίδιος να τα αποδείξει, να μας δείξει πράγματα. Αλίμονο, δεν συζητάμε αυτό. Να σε γερός, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Και sorry που περιμένατε. Όπως βλέπετε, συζητάμε για μπαλίτσα αρκετά, διότι αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Καλημέρα. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι ακούμε πρωί, κύριε Κώστα. Δεν σας ακούω καλά, έχει διακοπές. Ξανά λίγο. Ακούτε τώρα, κύριε Κώστα. Ναι, βέβαια. Αφήστε το, κύριε, δεν χρειάζεται, σκέτο Κωστή. Ναι. Ωραία, Κωστή μου, τι ακούω πάλι, παιδί μου, πρωί-πρωί. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Ανεβούμε επίπεδο όπως ανέβηκε η ομάδα μισή οπαδή. Ερώτημα πρώτον, κύριε Κώστα. Κώστα, με συγχωρείτε. Μαέστρο, ανεβούμε... Μαέστρο μου, θα σου πω κάτι. Τι αλεπού είσαι, ρε πάρα. Μαέστρο μου, αγαπημένε μου μαέστρο. Μήπως παρακάτω προχώρα, λοιπόν, ακού. Πρέπει λέω... να ανεβούμε επίπεδο ως οπαδή, Κωνσταντίνε μου. Έχει, γίνεται ήδη αυτό, γίνεται ήδη. Επιβάλλεται. Αυτά που ακούγα τώρα, καλά τα κατάξει, λένε τα παιδιά την άποψή τους, αλλά αδέρφια παοξίδες, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Βάλτε το, βουτήξτε τη γλώσσα στο μυαλό σας και σκεφτείτε όταν μιλάτε. Ακούστε με, πρέπει να ανέβουμε όλοι επίπεδο, επιβάλλεται. Ήδη το γίνεται τι... αυτό, ήδη γίνεται, μαέστρο. Μα δεν είναι μαέστρο. Δυνατόν τώρα να βγει, να σου πω για το Τσέσκου. Εδώ τα ραδιόφωνα, τα Πέριξ, Κωνσταντίνε, προσπαθούν να μειώσουν μια τεράστια επιτυχία ανευπροηγουμένου, η οποία, θα το πω πιο απλά, ρε αδερφέ, τα τέσσερα γράμματα είναι παίκτες, προπονητής, πρόεδρος, τα πάντα όλα ΠΑΟΚ. Έτσι. Φυσικά. Το πήρε λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Τι κάνουν οι άλλοι? Όχι, το πήρε ο πρόεδρος. Η πιο κακεντρικής, το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Ρε, καλά, αδερφέ, αυτό είναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη... Χαρείτε τους έτσι να το μεγαλύτερη παπαριά αγώριου. Δεν υπάρχει αυτό με τις Πρέσπες, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και το και Ευρωπαϊκή αυτό, Σπορές. Αυτό, αυτό. Να τους κάνετε αυτό που γλεντίστε τους. Γλεντίστε τους. Χαρείτε. Χάρηκαν 40 ώρες το Σαββατοκύριακο. Μιχάλη μου, 40 ώρες κράτησε η χαρά τους. Νόμισαν πάει. Καταραίει το σύστημα. Ναι. Σας έφυγε αυτό, καταστροφή. Κι όμως, ο κόσμος, ο κόσμος αλλάζει. Το απέδειξε και στην κλοπή που δάγκωσε τα χέρια του για να μην ξεσπάσει όταν ήρθαν μέσα στο σπίτι μας και μας κλέψανε. Το έδειξε και με τη φυγή του Πρίγιοβιτς, το δείχνει και τώρα. Αλλάζουμε, μεγαλώνουμε και εμείς μαζί με τον σύζυγο. Έτσι. Από εκεί να καταλάβεις νοοτροπία ανθρώπων για να πάρουν ένα πρωτάθλημα όπως και να είναι και να το πανηγυρίζουν. Ρε Παντελόνια, χάρτινο, ρε τι Παντελόνια. Συγγνώμη, ρε Κωστάκη. Όχι, πρέπει να τα βγάλω από μέσα μου, δεν είναι μαζεμένα πολλά. Με συγχωρείς, ένα λεπτό, ας με δώσεις το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Θες το σαγόρα με το χρέος στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, αυτό το ισχύει και για το δημοσιογράφο φυσικά, έτσι. Πότε για αυτόν ισχύει. Τι άλλο που είναι αυτός, τι άλλο παίξι είναι. Αλλά τον έχω πάρει χαμπάρι εδώ και καιρό. Είναι λεβένταρος. Λοιπόν, άκουμε, Κωνσταντίνε. Αυτά που κάνανε, εγώ σου λέω ότι ουδείς πάωξης, ρε. Ουδείς. Ακόμα και αυτός που είναι αγανακτισμένος και τρελαμένος, αν του πας ένα μούφα, Τίτρος, πει πάρτο και άντε αγόρι μου, πάνε από εκεί που ήρθες. Αυτή είναι η διαφορά μας και δεν το καταλάβατε. Οι δε άλλοι με τα πρωταθλήματα τα ελληνικά βλέπω δεν μιλάνε. Α, τι να μιλάνε, άσε. Ναι. Μαέστρο μου, κάνε μου μια χάρη. Κάνε μου μια χάρη. Αύριο πάρε νωρίτερα, να έχουμε όλο το χρόνο να μιλήσουμε. Και η πρόσκλησή μου να έρθεις εδώ ισχύει, είναι πραγματική, δεν είναι λόγια του αέρα. Σε περιμένω να πάρεις και τον Κρομλίδη να έρθείτε εδώ να παίξουμε τον ύμνο που έγραψες, τον ύμνο του Παρίδη. Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Σ' αγαπώ πολύ και σε εκτιμώ. Φιλιά, φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Μιχάλης Καλιοτζίδης, ο άνθρωπος που έγραψε τον ύμνο του Παρίδη μαζί με τον Ναήμνη στο Μιτσάρα. Φεύγουμε. Θυμίζω ότι χορηγία δεύτερης ώρας ήταν η Λαδόκολα από τον Κορδελιό στο Καρμάνγκιο. 705-750 τη Λιβεριά, σε ένα καταπληκτικό ανακοινισμένο χώρο. Υπέροχα κρεατικά. Γι' αυτό και τρέχει ο κόσμος και μένει ενθουσιασμένος. Κλιμάρτε 917-646. Κωσές και Κώστας. Κώστας, ο κορυφαίος στα κλιματιστικά. Ντάικιν και όχι μόνο.
Φοροπρόβλεψη 22-50-02. Ενημερωθείτε. Βενιζέλου 50 απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Ο Γιώργος Μουτσιάνας και συνεργάτες του 25 χρόνια τώρα ξέρουν τι πρέπει να κάνετε για να προστατέψετε τα λεφτά σας. Τροπολογίες, αυτά, διάφορα υποσημειώσεις, αστερίσκοι. Τα γνωρίζει όλα, τα έχει ξετινάξει και ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Και βέβαια για τέντα, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Εγγύηση μπαμπάς και γιος. Η οικογένεια γνωρίζει την τέντα όσο κανένας άλλος. Υπέροχα μαστόρια, μερακλείδες, με πολύ ωραία πράγματα. Δείτε, μπείτε και στο tentahome.gr να δείτε αυτό που σας λέω. 4-30-011, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός. Φιλιά πολλά, έρχεται η Τρόικα, θα τα πούμε. Ζουμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε και δεν πέφτει με τίποτα. Bye, 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 bye.